Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε ο κύριος Γιώργος και εγώ συναχωμένοι. Θα μας αλλοιώσει λίγο το χρώμα, αλλά όχι και το πνεύμα αυτό το συνάχη. Λοιπόν, χρωστώ πάρα πολλά σε μία φίλη μου, τη Βασιλική, δεν θα πω άλλα, γιατί μου πρότεινε αυτό το βιβλίο να το διαβάσω. Εγώ δεν γνώριζα τον κύριο Ζιάκα καθόλου. Λοιπόν, διαβάζοντας το βιβλίο του Πάτερ Δεμοφάγος, ίσως και επειδή και εγώ τα τελευταία χρόνια έχω μεγάλη ευαισθησία και επιθυμία να κατανοήσω καλύτερα τη ζωή μας σε αυτόν τον τόπο, τη νεότερη μας συλλογική συμπεριφορά, αντίδραση, πολιτική στάση, τα μπλοκαρίσματά μας, τις παλιές, ας πούμε, μπορούμε να τις πούμε τώρα, αναλλαστικές συμπεριφορές που συνεχίζουμε να έχουμε. Και είχα κατά καιρούς τις κεραίες μου, λοιπόν, στραμμένες σε οποιονδήποτε σοβαρό μελετητή έδινε κάποιες ερμηνείες μέσα από τη στόχευσή του και από το εργαλείο, τη μέθοδο ανάλυσης. Σας πληροφορώ ότι ενθουσιάστηκα με την ματιά και την γραφή, η οποία βεβαίως απαιτεί μια συγκέντρωση την ώρα που διαβάζεις τα επιχειρήματα, όμως νομίζω ότι είναι ωραία αφορμή, μια και έχουμε τον κύριο Ζιάκα μαζί μας σήμερα, να του θέσουμε, ελπίζω, σωστά ερωτήματα για να μπορούμε να έχουμε περιεκτικό προβληματισμό εδώ. Και ο τίτλος «Έσπατη Δεμοφάγος» είναι, εμπεριέχει μάλλον, κάτι που μας είναι οικείο και την ίδια ώρα άγνωστο. Δηλαδή, το εγώ, από ό,τι βλέπω εδώ, είναι με άσπρα γράμματα η πατρίδα και το φαΐ από τα γαλανά. Είστε μαθηματικός, έτσι δεν είναι, έχετε πάρει το πτυχίο σας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και από ό,τι διάβασα εργαστήκατε σαν πληροφορικός στο δημόσιο για κάποια χρόνια. Και κατοπινά, με ενθουσιασμό είδα που λέτε τον ελεύθερο χρόνο σας, αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το ελληνικό φαινόμενο, αλλά και με την κοινωνία γενικότερα. Και χαίρομαι που τον ελεύθερο χρόνο σας το κάνατε αυτή την ενασχόληση. Θέλουμε λίγο, εκτός αν θέλει να καλησπερίσει ο Μάκης, Πατριδεγοφάγος είναι ένα παράσιτο, δηλαδή από εκεί θα ξεκινήσω, είναι ένα παράσιτο το οποίο νομίζω ότι το έχουμε περιθάλψει όλοι, πάντως δεν το έχουμε καταπολεμήσει ίσως όπως θα μπορούσαμε αν το είχαμε κατανοήσει. Θα μας εξηγήσετε για αυτά, Μάκη, μου θες να κάνεις την καλησπέρα σου. Καλησπέρα, απλά γιατί δύσκολα για κάποιον συμπληρώσει πράγματα σε απλή Ελίδα. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι ενώ μιλάει για έννοιες πολύ συνηθισμένες στα αυτιά μας, δηλαδή κρίση, νεοέλληνας, κράτος, πολιτισμός, θρησκεία, χρησιμοποιεί μια ματιά η οποία είναι εντελώς ξεχωριστή. Με τη μεταθετική ιδιότητα λοιπόν, επειδή θα οφείλω να ομολογήσω ότι η Λίνα μου είπε πρέπει οπωσδήποτε να καλέσουν τον κύριο Ζιάκα. Δηλαδή, εγώ το οφείλω στη Λίνα. Η Λίνα πάλι με τη μεταθετική ιδιότητα, έτσι λέει, τη ιδιότητα στα μαθηματικά. Και να ξεκινήσουμε μέσα από αυτά που η Λίνα, αλλά μέσα από τον τίτλο, τελικά μαζί τη φάβε την πατρίδα όλοι. Έχουμε καιρό γι' αυτό. Πείτε μας λιγάκι, γιατί λέμε ασχοληθήκατε με την κοινωνική θεωρία. Τι ορίζετε ως κοινωνική θεωρία? Αν θέλετε, δηλαδή, πάτε μας σε ένα-δύο έννοιες. Εμπρότες να σας ευχαριστήσω, γιατί με μεγάλη τιμή που μου κάνατε να με καλέσετε εδώ απόψε. Είναι μεγάλη χαρά και είμαι και συγκινημένος από την χειρονομία σας. Θα προσπαθήσω, βεβαίως, το κατά δύναμη, να ανταποκριθώ σε ό,τι ενδεχομένως προσδοκάτε από μια τέτοια παρουσίαση, συζήτηση κλπ.
Να αρχίσω από εκεί που αρχίσατε κι εσείς. Πατριδεμοφάγος είναι ένα παράσιτο. Προς αποφυγή όμως και κάποιων συγχύσεων, λέμε παρακάτω ότι είναι η νόσος της πόλεως. Δηλαδή δεν είναι κάτι συμπτωματικό που μας έτυχε, μας βρήκε, ήρθαν από τα Σούσα και εξαγόρασαν εδώ τους δικούς μας και αυτοί μετατράπηκαν και. Είναι νόσος που πλήττει την πόλη, το συλλογικό υποκείμενο, σε μια ορισμένη φάση της εξέλιξης του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει στην πραγματικότητα ότι βέβαια δεν πιάνει, όπως και η γρήπη, εν πάση περιπτώσει, δεν πιάνει όλους ταυτόχρονα, ούτε στον ίδιο βαθμό όλους. Και ίσως εκείνοι που έχουν κάνει και κάποιο εμβόλιο την αποφεύγουν. Λοιπόν, αναφέρομαι στην γρήπη διότι μόλις βγήκα από αυτήν. είναι όταν λέμε πόλεις, σκόπιμα διαφοροποιούμε την πόλη από τις δεσποτείες. Μία πόλης, δηλαδή μια πατρίδα, ένα σύστημα πατρίδος, σαν αυτά δηλαδή που δημιουργήθηκαν στον δικό μας χώρο, τον ελληνικό χώρο, και έκτοτε αποτέλεσαν πρότυπα συλλογικής συμβίωσης και τι είναι η ανθρωπότητα, κάθε σύστημα πατρίδος, εν πάση περιπτώσει, να τα προσεγγίσει θεωρώντας τα ιδανικό. Δηλαδή η Αθηναϊκή Δημοκρατία, για παράδειγμα, θεωρείται ιδανικό απροσπέραστο ακόμη από τον κόσμο σήμερα. Λοιπόν, στην πόλη υπάρχει ο πολίτης. Ο πολίτης είναι άτομο ή πρόσωπο, να το πούμε πιο συγκεκριμένα, ο οποίος έχει μια αίσθηση ότι είναι υποκείμενο της πόλεως. Δηλαδή ότι αυτός είναι η πόλης και συγχρόνως η πόλης τον υπερβαίνει. Και ότι η πόλης δεν είναι δική του, είναι των θεών και των ηρώων η πόλης. Δηλαδή θα ξαναφέρω στην μνήμη σας το προήμιο των αποφάσεων που ελάμβανε η Εκκλησία του Δήμου και τα στερεότυπα. Έλεγε το προήμιο στερεότυπα «Φύσαντες και ομόσαντες, αφού θυσιάσαμε και ορκιστήκαμε στους θεούς και τους ήρωες της κατέχουσης την πόλη, δηλαδή στους ιδιοκτήτες της πόλης, έδωξε τη Βουλή και το Δήμο». Δηλαδή, αποφασίσαμε η Βουλή και ο Δήμος να κάνουμε αυτό. Αφού όμως πρώτα θυσιάσαμε, τι θυσιάσαμε, την αμαζονία μας, την ιδιοτέλειά μας, αυτά θυσιάζουμε, δεν θυσιάζουμε τους άλλους, έτσι, κάτι από την εαυτό μας. Και ομώσαμε, σημαίνει ότι πήραμε βαρύ όρκο να μην αναρρέσουμε αυτό το οποίο λέμε, αυτό το οποίο κάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο, συγγνώμη λίγο, αυτό το στοιχείο είναι η συνθήκη της υγιούς πόλεως. Όμως έχω σιγά ταραγμών εφήσεις βλαχών, λέει ο ισχύλος. Δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί ο άνθρωπος κάπου, ενώ μπορεί να έχει καλές προθέσεις, οτιδήποτε, πιέζει τον εαυτό του να αυτοκυριαρχηθεί κλπ. Να είναι εντάξει και από τον εαυτό του να μην αδικήσει, αλλά και την πόλη να υπηρετήσει, να τις προσφέρει αυτά που πρέπει να τους προσφέρει, παραδείγματος χάρη φόρους. Έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτό το πράγμα δεν τον γαλινεύει, δεν τον ευτυχεί εσωτερικά, τον αναπάβει που λένε μερικοί εσωτερικά. Και αρχίζει και κάνει σκόντα. Λέει τώρα υπάρχει, τι είναι αυτή η πόλη, είναι τίποτα. Τι είναι η πατρίδα, τι είναι το έθνος, είναι κάτι, το βρίσκει κανείς στον δρόμο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο πράγμα, εγώ υπάρχω. Τα εγώ των ανθρώπων υπάρχουν. Και στον άνθρωπο είναι ανταγωνιστικά, ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του και ενδεχομένως ο Θεός για όλους. Λοιπόν, όταν αυτή η κατάσταση αρχίζει και δημιουργείται, τότε το υποκείμενο από δύο διαστάσεις που έχει, όπου η μία διάσταση είναι η αυτοεπιβεβαίωση, δηλαδή να κάνω αυτό το οποίο
είναι απαραίτητο για να αναπαράξω την ύπαρξή μου. Έτσι. Να βρω χρήματα, να βρω αναγνώριση, να βρω ένα σωρό πράγματα. Η μία διάσταση. Η δεύτερη διάσταση είναι η αυθυπερβατική διάσταση. Αυτή η οποία λέει ότι πρέπει να κάνω το καλό. Το καλό δεν είναι ιδιωτικό. Το καλό δεν γνωρίζεται ποτέ και πουθενά ως ιδιωτικό το καλό. Το καλό είναι συλλογική κατηγορία, δηλαδή χάρη στην οποία υπάρχει η κοινωνία μέσα στην οποία εγώ μπορώ να ζήσω. Λοιπόν, όταν προσβληθεί από την αρρώστια του σοφιστικού πνεύματος, του ιδιωτελούς ατομοκεντρικού πνεύματος και εγκαταλείψει την συλλογική του διάσταση, τότε μετατρέπεται σε παράσιτο ο άνθρωπος της κοινωνίας. Και θα βοηθήσω αυτό που λέτε ότι στις δύο έννοιες που μπορούν να μας βοηθήσουν να έχουμε ένα προσανατολισμό στη διαφορά, πατριώτης, ιδιώτης, λοιπόν, αυτά τα δύο που λέτε, η σοφιστία που μπήκε είναι ότι δεν υπάρχει συλλογικό καλό, έτσι δεν είναι, δηλαδή, και άρα στομώνεται, θρομβώνεται, όπως είπατε, η υπερβατική φύση του ανθρώπου, η κλίση του προς την υπερβατική προσφορά, ή το να υπερβεί το εγώ του και να στοχεύσει τη δυναμική του, τη ζωηράδα του σε ένα στόχο που να είναι καλός για το, για το σύνολο. Ας δημιουργικός. Και άρα γίνεται το αρνητικό, δηλαδή το αρνητικό του πατριώτη, σχεδόν φθορωπιό στοιχείο, από ό,τι λέτε. Αυτό, εκτός από το να εμπεριέχουμε, αν θέλετε, αυτό που λέτε, να μοιραζόμαστε όλοι μας σε έναν πατριώτη και σε έναν ιδιώτη, που σημαίνει στο εγώ μας και στην προσφορά μας, την υπερατομική. Αυτό πιστεύω ότι ουσιαστικά αυξάνεται την ποσόστοση της ταραχής που είπαμε και του ταραγμού, όταν βλέπεις ότι το περιβάλλον καταραίει. Δηλαδή όταν έχεις το κακό παράδειγμα που λέμε, την κακή τελική κοινή ζωή. Αυτό νομίζω επισπεύδει και όλη την τραγωδία. Παράγεται το σώζον εαυτό σε αυτήν. Παράγεται αυτό. Άρα αν πάμε λοιπόν εμείς στα χρόνια που έχουμε παρατηρήσει όλοι μας αυτή την εγωιστική, ατομιστική συμπεριφορά και στόχευση, να ορίσουμε κάπως αυτό που είπατε κι εσείς, το μετεμφυλιακό κράτος, έτσι, το οποίο ας πούμε είχε σαν ζητούμενο να σταματήσει ως παραγμός η σύγκρουση, κάπως να συμφιλειωθούν οι δύο πλευρές, και αυτό κάποια στιγμή αποκρισταλώθηκε με τον ερχομό της λεγόμενης δημοκρατίας ξανά στον τόπο μας. Από εκεί και ύστερα λοιπόν, τι ολισθηρό συνέβη, να το πούμε και έτσι, από το πώς ήταν τα κόμματα, η πολιτική μας ζωή, και δεν μπορέσαμε να κάνουμε το καινούριο βήμα σωστά. Δηλαδή τι ήταν αυτό που βάρινε, αυτό που κάθε φορά θέλουμε, τη νέα αρχή στην ομαλότητα, στην ανάπτυξη, στην σωστή ιεράρχηση αξιών, πρωτοβουλία, κρατική, για να ενωθούμε οι πολίτες και να παράξουμε κάτι. Πιστεύετε ότι ήταν η κομματική νοοτροπία η οποία είχε προηγηθεί από τη στιγμή αυτή της επανόδου της δημοκρατίας? Δηλαδή τα κόμματά μας από την ώρα που άρχισαν να φαίνονται στην Ελλάδα είχαν ευγενείς νόσους, νοσήματα, όπως τα λέμε. Δύο πράγματα θέλω να πω. Το ένα είναι ότι εάν εντοπιστούμε στο τι έγινε κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, προφανώς θα κατευθυνθούμε γρήγορα στην αιτία που λέγεται κομματικό σύστημα. Οπωσδήποτε. Παραδόξως όμως θα παρατηρήσουμε ότι η κομματοκρατία και η κομματοκλεπτοκρατία και η σχετική αποσύνθεση που παρήχθη δεν είναι στην Ελλάδα τουλάχιστον μετεμφυλιακό μόνο φαινόμενο ή μεταπολιτευτικό αποκλειστικά. Αν πάει κανείς στο 19ο αιώνα, στις τελευταίες δεκαετίες, θα δει το ίδιο φαινόμενο και σε πιθανώς χειρότερη μορφή. Ναι, άλλωστε είναι το πρότυπο ο κοινοβουλευτισμός του 19ου αιώνα, οπερατιακός, που τον κατέδραξε ο Παδιαμάντης πάρα πολύ ωραία με τους χαλασσοκόριδες, είναι ο τύπος, πρότυπο, το αρχέτυπο, θα το λέγαμε έτσι, του τι σημαίνει ελληνικά πολιτικά κόμματα.
Μόλις τεθούν σε λειτουργία, θα φτάσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Δηλαδή, είναι μια νοσηρή κατάσταση αυτή. Για να την ερμηνεύσει όμως κανείς, έχω πιστεί ότι παραμένοντας στα πλαίσια αυτής της περιόδου ή και το 19ο αιώνα ακόμα, δεν είναι δυνατόν να βρει απαντήσεις. Διότι οι απαντήσεις βρίσκονται σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Είναι αυτό που καμιά φορά ίσως διαβάσει κανείς, που λέει ότι η προοπτική βρίσκεται πάνω και στη μεγάλη κλίμακα και όχι στη μικρή. Δηλαδή το υποκείμενο, εγώ, εσείς, για να μπορέσει να καταλάβει κάποια πράγματα, πρέπει να βγάλει τον εαυτό του από τη συγκυρία, το μυαλό του εννοώ, να βγάλει το μυαλό του από τη συγκυρία, να μπορέσει να δει το σύνολο πώς κινείται μέσα στον ιστορικό χρόνο. Και ενδεχομένως αυτό να μην είναι αρκετό και πρέπει να διαμορφώσει μια συνολική αντίληψη για την πορεία του κόσμου και του πολιτισμού γενικότερα για να μπορέσει να βρει μια τέτοια απάντηση. Στο κρίσιμο αυτό σημείο που λέτε, που βρισκόμαστε τώρα, με την μεγάλη έννοια της παγκοσμιότητας, της παγκοσμιοποίησης ή της αντιχαρακτηρίζαμε σαν ζητούμενο της ολότητας που λέτε. Άρα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, τα γενή μας προβλήματα, η στιγμή μας, έρχεται σε συνάρτηση με μια ευρύτερη, ας πούμε, έκταση αλλαγών, μετασχηματισμών και νέων ισορροπιών, όπου, όπως είπατε, αυτή τη στιγμή δομούνται νέες αντιθέσεις στον κόσμο. Εγώ απλοϊκά κατάλαβα από αυτό που είπατε ότι παλιά η δύναμη, ας πούμε, ήταν στους γεωκτήμονες. Όσοι είχαν τη γη, είχαν τη δύναμη και αυτοί που δούλευαν, οι ακτήμονες κτλ. Ήταν το δίπολο, κατόπιν ήταν οι βιομήχανοι και ήταν οι προλετάριοι, ας πούμε, οι εργάτες. Είδαμε με έκπληξη και θέλω να μας το φωτίσετε λίγο αυτό που λέτε ότι τώρα, ας πούμε, κεφαλοποιείται η γνώση. Μιλήστε μας λίγο για αυτές τις μεγάλες, ας πούμε, αλλαγές της συσσόρευσης δύναμης. Της πρώτης κάπως τις καταλαβαίνουμε. Πείτε μας για την κεφαλοποίηση της γνώσης. Να ξεκινήσουμε ένα παράδειγμα που αν το σκεφτούμε καλά, αφορά το πώς η πληβή των προηγούμενων συστημάτων μαζί με, με τη διανόησή τους, εν πάση περιπτώσει, κινήθηκαν για να αλλάξουν αυτά τα συστήματα. Είναι η έννοια του κινήματος και η έννοια της επανάστασης. Λοιπόν, η γνώση που χρειαζόντουσαν δεν ήταν αισθητά μεγαλύτερη από τη γνώση των κυριάρχων τους. Και επιχειρούσαν, βρίσκανε διεξόδους, βοηθούσαν τις συγκυρίες, πετυχαίναν κάτι, το ξαναχάνουνε και το καθεξής. Λοιπόν, έχω υπόψη μου το αριστερό κίνημα. Το αριστερό κίνημα, ο κομμουνισμός, ο σοσιαλισμός και όλα αυτά, τι ήταν. Ήταν εκδήλωση της αντίθεσης που υπήρχε ανάμεσα στη βιομηχανική αστική τάξη της εποχής εκείνης και του λεγόμενου προλεταριάτου και γενικά των λαϊκών τάξεων. Τα κινήματα αυτά δεν μπόρεσαν να πετύχουν το σκοπό τους σε καμία περίπτωση. Δηλαδή το σύστημα, αλλάζοντας, τους έθεσε εκτός πεδίου. Διότι μετέθεσε τη δύναμη κάπου αλλού. Πού? Ας πάρω το παράδειγμα που ήθελα να σας πω. Είναι ότι αν μπει κανείς στο κομπιούτερ του, μπορεί να κατεβάσει από το Google, το Google Earth και να δει και ακόμα και το σπίτι του. Που σημαίνει δηλαδή ότι η θέση του κάθε ενός μας είναι εντοπισμένη και μπορεί να βρεθεί σε πλάσματα του δευτερολέπτου. Αυτή τη γνώση την έχουν κάποιοι, την έχει το σύστημα. Το δεύτερο που είναι κάπως πιο βαθύ είναι ότι στέλνει στην αλληλογραφία στην καθημερινή, επικοινωνίες, εκφράζεις κτλ. Μέσα από το αντίστοιχο Google, mail, bla bla κτλ. Ή μέσα από τα κοινωνικά λεγόμενα δίκτυα. Το τι είσαι εσωτερικά είναι διάφανο.
Δηλαδή το σύστημα έτσι όπως έχει φτάσει σήμερα να λειτουργεί και να είναι, έχει καταλύσει την τοπική αδιαφάνεια, καθώς επίσης και την ατομική προσωπική διαφάνεια. Ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι ξέρω εγώ για τον εαυτό μου, για τον απλό λόγο ότι εγώ συνήθως δεν κάθομαι να λεπτολογήσω τι έχει περάσει από το μυαλό μου, τι έχω κάνει τα τελευταία χρόνια. Δεν έχω κάνει αυτή τη λιθομέτρηση. Γιατί πάω βόλτα από εκεί και όχι από αλλού. Ακριβώς. Ενώ για το σύστημα δεν υπάρχει τίποτε το οποίο είναι αδιαφανές. Επομένως μπορεί να βρει και να καταλάβει αν τεθώ απέναντί του, με ποιον έχει να κάνει για να εξοδοτερώσει παρακρίμα. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αλλάξανε τα δεδομένα της πάλης των τάξεων, της πάλης των ιδεών, της πάλης τα πάντα. Βρισκόμαστε δηλαδή σε ένα καινούριο παντελώς ανθρωπολογικό περιβάλλον. Λοιπόν, αυτή η αλλαγή καθιστά διάτρεπτο, όπως είπαμε τα πάντα, ακόμα και τα έθνη και τα κράτη και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό δεδομένο από το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε πλέον σήμερα. Το προβληματισμό. Άπραβο, ακριβώς. Και εδώ τι ψάχνουμε να βρούμε. Ψάχνουμε να βρούμε ρίζα προσωπική η οποία να μην είναι έξω μας, να είναι μέσα μας. Και τέτοια η οποία να υπερβαίνει το σύστημα. Mm-hmm. Που να είναι έξω από, από τη δυνατότητα του συστήματος με την έλεγχη. Μήπως πρέπει να παράξουμε επομένως μια καινούργια μεγάλη ιδέα, αλλά κανονική μεγάλη ιδέα, γιατί τώρα σας ακούω να λέτε αυτά και το θέμα είναι το εξής, ότι αν δεν βγάλουμε αυτό το βρώμικο, λέω, φίλτρο του ελληνοκεντρισμού, βλέπουμε τον εαυτό μας όλα αυτά τα χρόνια μέσα από έναν ελληνοκεντρισμό, όλα γύρω από μια μεγάλη ιδέα, ήταν και η μόνη ιδέα εντός πολλών εισαγωγικών που καταφέραμε να παράξουμε, τον ελληνοκεντρισμό, και αν συνεχίσουμε να τα βλέπουμε τα πράγματα έτσι, πάλι στο ίδιο αποτέλεσμα θα φτάσουμε σε λίγο χρονικό διάστημα. Mm. Δηλαδή, όλα τα βλέπουμε μέσα από το ότι το κέντρο των πάντων είμαστε εμείς, ότι τα πάντα κάνουμε σωστά, ότι υπάρχουν διάφορες θεωρίες συνωμοσίας οι οποίες είναι για να διαλύσουν την Ελλάδα και μόνο την Ελλάδα. Επίσης, μια που λέγατε για το, το κράτος του ελληνικό, το παιδάκι αυτό με το που μίλησε η Ελλάδα είπε τη λέξη δάνειο. Αυτή μία. Αμέσως η πρώτη φράση που είπανε, δώστε μου δάνειο και πουλάω και την ελληνικότητά μου. Και έτσι πορευθήκαμε από το 1829 και μετά. Αυτά δεν πρέπει να αλλάξουν, τα πρώτα που πρέπει να αλλάξουμε. Καταρχήν πρέπει να τα μάθουμε αυτά για να τα διαχειριστούμε. Δηλαδή, είναι και όπως υπάρχουν πληροφορίες. Λέω όμως ότι κάθε γενιά από εμάς, ανάλογα με το τι διδάχτηκε, κάποια πράγματα ξέρει, κάποια ποτέ δεν τα άφηξε. Κατάλαβες, δηλαδή δεν ήταν ζητούμενο δηλαδή το να γνωρίζουμε. Σιγά σιγά προσεγγίζουμε ανάλογα με τη συνθήκη που ζούμε. Δηλαδή, αν υπάρχει τάση να ψάξουμε ή έχουμε μια κουλτούρα σταθεροποιημένη, έχουμε την πολυτέλεια και ψάχνουμε και ρευνούμε. Αντιστοίχως στην κρίση πάλι ψάχνουμε. Τα θεωρείς απαραίτητα αυτά για να τα μάθουμε? Οπωσδήποτε. Αν δεν κατανοήσω δηλαδή τι έχει προηγηθεί, είναι σαν εγώ, αν δεν ξέρω ας πούμε τον παππού μου και τη γιαγιά μου, τι ήτανε. Πολλές φορές δεν θα μπορέσω να κοιτεολογήσω ούτε εμένα τώρα. Δηλαδή καταλαβαίνω τη ραγδαία εξέλιξή του, τι άλλαξε από το τι προηγήθηκε από μένα. Νομίζω ότι πολύ σε αγνοούμε πάρα πολλά κομμάτια από αυτά, γιατί είπες με το που ανεξαρτητοποιήθηκε ζήτησε δάνειο. Μα για να πάρει μπαρούτι είχε πάρει δάνειο. Πριν να αλευθερωθεί είχε πάρει δάνειο. Λέμε. Λοιπόν, το ζήτημά μας λοιπόν είναι ότι έχουμε ένα δύσκολα προσεγγίσιμο αυτή τη στιγμή τοπίο στο τι μας συμβαίνει εσωτερικά και έχουμε και ένα συνεχώς μετεξελισσόμενο μεταβατικό στάδιο σε ευρύτερη έννοια. Αυτό που θίξατε με την έννοια του μετανεωτερικού μηδενιστικού κενού. Δηλαδή το αντιμετωπίζουν πάρα πολλά σημεία πάνω στον πλανήτη αυτό το κενό, το ψυχολογικό κενό των ανθρώπων που δεν πιστεύουν σε καμιά ιδέα, δεν τους συνδέει τίποτα πια. Από τις παλιές φλογερές ιδέες της εθνικής ταυτότητος ή της ισοτιμίας των ανθρώπων. Δηλαδή έχουν μαραθεί πάρα πολλές τέτοιες συνδετικές μεγάλες εμβέλειες ιδέες. Οπότε έχουμε το μικρό υποσύνολο του δικού μας κενού αυτή τη στιγμή. Έτσι, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Εάν έπρεπε να ξεκινήσουμε εμείς από τώρα κάπως να στερεώσουμε ας πούμε ένα αίτημα.
το τι παριστάνουμε ή τι θέλουμε να παριστάνουμε στην Ελλάδα. Νομίζω καλό είναι, δηλαδή, αυτό κάτι ωφέλιμο έχει. Το να αποφασίσουμε, να συνειδητοποιήσουμε τι παριστάνουμε. Έχουμε δει τα προβλήματα, το πώς νοσεί. Έχουμε κατανοήσει την πόλωση των κομματικών στρατηγικών, να το πούμε και έτσι. Αλλά νομίζω ότι βοηθάει του να πει κανείς αυτή τη στιγμή, αφού είμαι εν ζωή ακόμα ή έχω παιδιά που μεθαύριο θα τα αφήσω στην κοινωνία, τι θέλω να παριστάνω σαν πολίτης και ποιο είναι το αίτημά μου από την κρατική μηχανή ή την, το τόπο αυτή τη στιγμή. Θέλω να μας βοηθήσετε λιγάκι δηλαδή σε αυτό που έχει αντιμετωπίσει, ότι η έλλειψη συλλογικού πνεύματος που έχουμε εμείς έχει ταΐσει πολύ αυτό το πώς να το πούμε, το παρασιτικό «ον», το πατριδεκοφάγο δηλαδή, ότι είναι καθρέφτισμα και του δικού μας ελλείμματος. Λίγο δηλαδή πάρτε το νήμα από εκεί, τι πιστεύετε, γιατί έχετε και αισιόδοξη ματιά, είπατε ότι έχουμε νοσήσει και άλλες φορές και έχουμε επιβιώσει. Αυτό λίγο πείτε μας. Πότε ξανανοσήσαμε και πώς είχαμε γλιτώσει τότε από αυτό. Ναι. Να ξεκινήσω από τον ελληνοκεντρισμό. Ο ελληνοκεντρισμός είναι μια αίσθηση του ότι εμείς είμαστε Έλληνες. Τώρα, πώς καταλαβαίνει ο καθένας και πώς νοηματοδοτεί η επίσημη παιδεία, οι αντίπαλοι της κλπ. Αυτή την αιμονή των Ελλήνων, που κάνει πολλούς να σφίζουν τα μάτια τους και να λένε «Μα τι σχέση έχουν αυτοί με τους Έλληνες?». Είναι όμως η αιμονή μας με βάση την οποία αυτοπροσδιοριζόμαστε. Να γνωρίσουμε πριν από όλα σημαίνει να γνωρίσουμε μαζί μας την αιμονή, από πού κρατάει και τι περιεχόμενα έχει. Τώρα, είναι δυνατόν να έχουμε συλλογικό πνεύμα όταν δεν έχουμε προσωπικό πνεύμα? Όταν δηλαδή δεν είμαστε τίποτα σε προσωπικό επίπεδο, είναι δυνατόν σε συλλογικό να είμαστε? Ασφαλώς όχι. Και τι είναι αυτό που μας κάνει να είμαστε κάτι σε προσωπικό επίπεδο? Είναι το να τρώμε, να πίνουμε, να κουβεντιάζουμε, χαβαλέ κτλ. Προφανώς όχι. Είναι η δημιουργικότητα, η υπευθυνότητα και η ικανότητα να αγαπάμε και να μας αγαπάνε. Αυτά είναι τα στοιχεία που συγκροτούν τον άνθρωπο ως διδιάστατο, υποκείμενο που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή, πώς το λένε, εγώ, το οποίο πρώτα απ' όλα σκέφτεται την ευθύνη του απέναντι στη συλλογικότητα της οποίας είναι υποκείμενο. Δηλαδή, πώς φανταζόμαστε ο καθένας το εγώ του? Το αισθανόμαστε σαν κάτι το μοναδικό, ανεπανάληπτο, ό,τι και να αλλάξει, ό,τι και να μας συμβεί, θεωρούμε ότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος υπέστη το Α ή το Β. Αλλά δυστυχώς αυτό το εγώ δεν είναι πραγματικό, είναι ψηλό, είναι ψηλή έννοια. Είναι μια ιδέα την οποία έχουμε. Και όλο μας το πρόβλημα το υπαρξιακό είναι πώς θα δώσουμε οντότητα σε αυτή την ιδέα. Και πώς προσπαθούμε να δώσουμε οντότητα σε αυτή την ιδέα, να την ενσαρκώσουμε στην κοινωνική μας πράξη. Δεν υπάρχει ατομική πρακτική εν γέννη, έτσι, αυτονομημένη. Αν δημιουργούμε κάτι, είναι έργο για το Δήμο. Δηλαδή, ουσιαστικά, αυτό που φτιάχνει το Δήμο είναι η δημιουργία. Λοιπόν, προβλέπως η απάντηση στο ερώτημα του τι μπορούμε, πώς μπορούμε να βρούμε διέξοδο, είναι ακριβώς η δημιουργία στους διάφορους τομείς, τον παραγωγικό, τον καλλιτεχνικό, τον φιλοσοφικό, τον θρησκευτικό, παντού, και τον πολιτικό. Βέβαια, εδώ βοηθάει η ιστορική προσέγγιση, ότι αυτό που λέμε ελληνοκεντρισμός, αυτό που λέμε νέο ελληνικό κράτος κτλ. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο ελληνισμός αυτό το σύνολο ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, προσπάθησε να μετάσχει στην νεωτερικότητα, στον
σύγχρονο νεωτερικό πολιτισμό. Και τώρα που αυτός ο πολιτισμός έχει φτάσει στα όρια του, η κατάρρευση η δική του αρχίζει με τη δική μας κατάρρευση. Δηλαδή εμείς, η κρίση δηλαδή η δική μας, είναι η αιχμή της κρίσης του συνόλου του συγκεκριμένου πολιτισμού. Άρα δεν έχει νόημα, είναι ψευτοπρόβλημα να πούμε, να απαλλαγούμε από τον ελληνοκεντρισμό μας τον κακό, να βρούμε έναν ελληνοκεντρισμό καλύτερο. Δεν τίθεται έτσι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να καταλάβουμε ποια είναι η ουσία της σημερινής κρίσης, που έχει υπαρξιακό βάθος. Τεράστιο υπαρξιακό βάθος. Και να αναζητήσουμε του πώς ο άνθρωπος, γιατί έχουμε μια ιδέα καιροδοτημένη από το παρελθόν, η οποία λέει ότι ο άνθρωπος είναι όν, το οποίο εκλήθη εκ του μειόντος στο είναι. Και πρέπει να γίνει κάτι. Να γίνει κάτι. Και αυτό το κάτι, ας μην πω τώρα τις λεπτομέρειες, είναι η ουσία του πράγματος. Το έννο έστι χρία, που συνήθως λέγεται στην παλιά παραδοσιακή διατύπωση. Ας πούμε να πούμε. Το προσδιορίζουμε στον δυτικό πολιτισμό πιο πολύ αυτό που έχει τελειώσει σαν νεωτερικότητα ή και τα οι άλλοι πολιτισμοί έχουν μοιάζει δηλαδή να πρέπει να ενισχύσουν φονταμεταλιστικά το συνδετικό ιστό των κοινωνιών τους. Είναι πιο πολύ δηλαδή η κατάρρευση του δυτικού πολιτισμού ή ευρύτερα το βλέπετε αυτό. Ουσιαστικά ο νεωτερικός πολιτισμός είναι ουσιαστικά ο αστικός πολιτισμός. Λοιπόν, το υποκείμενο αυτού του πολιτισμού, ο αστός, έχει φάει τα ψωμιά του εδώ και αρκετές δεκαετίες. Λοιπόν, το υποκείμενο δηλαδή αυτού του πολιτισμού, αυτό που δημιούργησε τον πολιτισμό αυτόν, ο αστός δηλαδή, έχει πεθάνει. Η κληρονόμη του είναι ο τεχνικός, αυτός που συντηρεί τα τεχνοσυστήματα και ο χρήστης. Αυτός ο οποίος θέλει να τα κάνει όλα πατώντας ένα κουμπί σήμερα. Λοιπόν, ο κληρονόμος του αστού δεν είναι σε θέση να υπομειστεί την αναπαραγωγή όλου αυτού του συστήματος. Μάλιστα. Διότι δεν έχει επίγνωση της ουσίας στην πραγματικότητα. Αυτό καταραίει και αν δεν βρεθεί ένας τύπος υποκειμένου ο οποίος να είναι σε θέση να βγάλει τον εαυτό του πάνω από τα συστήματα για να μπορέσει να έχει επίγνωση εικόνα των προβλημάτων του, γιατί τα προβλήματα πια έχουν πλανητικοποιηθεί. Δηλαδή, καταστρέφεται ο κόσμος. Είναι φως φανάρι για όσους έχουν κάποια αίσθηση και το βλέπουν αυτό. Είναι πολύ πάρα πολύ βαθύ το πρόβλημα για να το περάσει κανείς με κομματικές λογικές, με εθνοκεντρικές λογικές κ.ο.κ. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι η απάντηση πάβει να είναι ότι το πρόσωπο θα δώσει την απάντηση, η κοινότητα προσώπων θα δώσει την απάντηση και ότι το έθνος κοινοτήτων θα δώσει την απάντηση. Αυτή η απάντηση είναι διαχρονική και ισχύουσα. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση. Τώρα, οι άλλοι πολιτισμοί είναι κυριαρχημένοι από τον νεωτερικό πολιτισμό. Μεγάλοι ιστορικοί πολιτισμοί όπως ο Ινδικός, ο Κινέζικος, το βλέπουμε, έχουν κυριαρχηθεί πλήρως, έχουν μπει και αυτοί στον δρόμο της εξατομικεύσης. Και μάλιστα με την ορμή του νεοφώτιστου. Λοιπόν, αν θέλουμε να φτάσουμε σε μια γενίκευση, θα πούμε ότι ναι, όντως, υπάρχουν αντιστάσεις από τις παλιές παραδόσεις, από τους πολιτισμούς. Αυτές οι προσλαμβάνουν κυρίως φουνταμενταλιστική μορφή, δηλαδή μια φαντασιακή επάνωδο στο πριν της νεωτερικότητας, στο ότι τότε ήταν πιο υγιά και καλά τα πράγματα για τους ανθρώπους. Από την άλλη μεριά υπάρχει και ο φουνταμενταλισμός της ίδιας της νεωτερικότητας. Αυτό που λέγεται εξυγχρονισμός, δηλαδή να δημιουργήσουμε το αστικό υποκείμενο. Στη βάση του διαφωτισμού, στη βάση του αθεϊσμού κτλ. Λοιπόν, όμως η αρρώστια είναι ο μηδενισμός, δεν είναι ούτε ο φονταμεταλισμός ούτε ο εξυγχρονισμός. Κανονικά, εάν αυτοί οι δύο είχαν επίγνωση του προβλήματος, θα έπρεπε να συμμαχίσουν αντί να σκοτώνονται μεταξύ τους. Να συμμαχίσουν εναντίον της αρρώστιας της δημοσιογραφικής του. Ακριβώς.
Τώρα, ίσως βοηθούσε μια περιγραφή για, το, για τη φύση της νόσου που λέμε στο, σε επίπεδο παγκόσμιου συστήματος, να χρησιμοποιήσουμε τον πολύ ωραίο μύθο του Ερυσύχθωνα. Αν το εθελοντισκόπημα μπορούμε να το... Εμένα μ' άρεσε, με βοήθησε. Αν θέλετε, ωραίο είναι να το θίξουμε, ναι. Αυτό που λέτε. Μου άρεσε. Όταν το διάβασα. Τι λέει ο συγκεκριμένος μύθος. Και εμένα μου άρεσε πολύ, διότι μου έδωσε τη δυνατότητα, μου έδωσε τη δυνατότητα να δώσουμε μια σύντομη έκφραση, διατύπωση, τη διαφορά ανάμεσα στον πατριδεγοφάγο, στο κοινωνικό παράσιτο και στα πλαίσια του νεωτερικού συστήματος του σήμερα, από το παράσιτο στα πλαίσια της πόλης. Λοιπόν, ήταν στη Θεσσαλία, ο Τρίοπας ήταν βασιλιάς της Θεσσαλίας. Τρίοπας θα πει ένας που έχει τρία μάτια, δηλαδή μιλάμε για πολύ special μυαλό, έτσι. Λοιπόν, είχε έναν γιο, τον Ερυσύχθωνα. Αυτός ήταν καλομαθημένος, βέβαια, να μην ξεχάσουμε να πω ότι ο Τρίοπας ήταν γιος του Ποσειδώνα. Ο Ποσειδώνας, σύμφωνα με τους συμβολισμούς της ελληνικής μυθολογίας, είναι ο θεός της ατομικότητας. Αυτός δηλαδή που, εν πάση περιπτώσει, ελέγχει τη θάλασσα της ζωής, μέσα στο οποίο το άτομο δραστηριοποιείται και στηριζόμενο με δικές του δυνάμεις, αναπτύσσεται κτλ. Λοιπόν, είναι βασιλιάς ο Τρίοπας, δηλαδή μιλάμε για πολιτικό σύστημα, μιλάμε για κράτος, έτσι. Λοιπόν, ο γιος του, λοιπόν, ο διάδοχος του, ήταν καλομαθημένος κτλ. Και το άρεσε πολύ το άλσος της Δήμητρας, που το είχαν δωρήσει οι πελασγοί στον βασιλιά. Και του άρεσε πολύ, με την έννοια σκέφτηκε ότι μπορεί να στήσει ένα αυθαίρετο εκεί στο κέντρο, να φτιάξει ένα παλάτι ωραίο και να γλεντάει με τους φίλους του. Λοιπόν, το σκέφτηκε καλά, παίρνει και τους φίλους του και πηγαίνουν να καταστρέψουν το δάσος, να το κόψουμε, ούτως ώστε να φτιάξει εκεί το ανάπτυξο. Στο κέντρο του δάσους υπήρχε ένα μεγάλο δέντρο, μια βασιλική δρύση θα λέγαμε, η οποία ήταν το ιερό δέντρο της Δήμητρας. Λοιπόν, αυτός πλησίασε εκεί και άρχισε να χτυπάει το δέντρο να το κόψει. Πετάγεται η αίρια της Δήμητρας και το είπε, τι κάνεις εκεί πέρα, αυτό είναι έγκλημα, δεν θα σου επιτρέψει η θεά, φύγε, σκέψου το κλπ. Αυτό δεν έχει σημασία, ξέρει ποιος είμαι εγώ. Εγώ είμαι ο γιος του Τάδε και εγγονός του Ποσειδώνα. Λοιπόν, και άρχισε να το κόβει, αλλά θύμωσε η Δήμητρα, ανέβηκε πάνω, του τα είπε ένα χεράκι που λέμε, και τον, αλλά αυτός δεν μετανιούσε, και τον καταράστηκε η Δήμητρα να μην χορταίνει με τίποτα. Λοιπόν, και από τότε άρχισε να τρώει, έφαγε πρώτα όλη του την περιουσία, έφαγε όλα του τα ζώα, πούλησε και την κόρη του. Υπάρχει μια ιστορία με το θέμα της κόρης του. Λοιπόν, άρχισε να τρώει και από τους βωμούς. Δεν χόρτενε όμως με τίποτα. Κατέστρεψε, είπαμε, το δάσος και άρχισε να καταστρέψει τα πάντα γύρω του. Οι γονείς του πήγαν στους θεούς και τους παρακαλέσαν κτλ. Αλλά δεν μπορούσαν ούτε οι θεοί να κάνουν τίποτα. Στο τέλος άρχισε να τρώει τον εαυτό του. Έφαγε τις σάρκες του. Και πέθανε φυσικά και γλίτωσε ο τόπος. Η δούλη του, νωρίς είδαν που πάει το πράγμα και σκοτήκαν και φύγαν και γλιτώσαν. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι με λίγη φαντασία μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα σύστημα το οποίο κάποια στιγμή υπερβαίνει τα όρια του οικοσυστήματος, έτσι δεν είναι, υπερβαίνει τα όρια, τα ανθρώπινα όρια, πέφτει σε ύβρι φοβερή και στο τέλος αυτό καταστρέφεται. Είναι μια περιγραφή που μας δίνει ο μύθος, η οποία πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ, πώς το λένε, σωστή στο να αποδώσει το πώς συμπεριφέρεται σήμερα το ερυσυγχρόνιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το οποίο είναι το κέντρο ελέγχου
του παγκόσμιου συστήματος σήμερα. Αυτή τη στιγμή τι κάνει, τρώει τις ίδιες του τις άλλες, δηλαδή τα κράτη πελάτες του τα βάζει να ξεζουμίσουν το σύνολο των μαζών μέσα στις οποίες έθρεφε προηγούμενος. Αυτή η κατάσταση θα φτάσει στο τέλος της κάποια στιγμή. Δεν είναι κατάσταση αναστρέψιμη, διότι τα πολιτικά συστήματα δεν είναι σε θέση να ενεργήσουν διαφορετικά και το ίδιο το σύστημα για λόγους που έχουν να κάνουν με το υποκείμενο που τα διοικεί, τα Golden Boys, τους μεγάλους τραπεζίτες και ό,τι όλα αυτά τα πράγματα, δεν είναι σε θέση να στείλει αυτή τη διαδικασία και να δρομολογήσει άλλο τα πράγματα. Μιλάνε για ανάπτυξη, αλλά αυτό που εννοούμε ως ανάπτυξη είναι η ακόμα μεγαλύτερη διόγκωση αυτή της κατάστασης. Επιστημολογικά, αυτό το οποίο είναι πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί, μπορεί να οριστεί ως ότι τα προβλήματα που δημιουργεί η επέκταση του τεχνοσυστήματος δεν μπορούν τελικά να λυθούν με τεχνοσυστημικό τρόπο. Είναι ένας φαύλος κύκλος, μια αντίφαση από την οποία το σύστημα έχει παγιδευτεί και δεν μπορεί να εξέλθει. Άρα πώς μπορεί να λυθούν. Μισά για αυτό που λέμε ότι όταν γύρω-γύρω είσαι κλεισμένος από τοίχο, η έξοδος είναι ο τοίχος. Πώς μπορούν να λυθούν. Αυτό που μπορεί να πούμε είναι ότι δεν μπορούν να λυθούν τεχνοσυστημικά. Δεν είναι τεχνοσυστημικό το πρόβλημα, είναι υπαρξιακό. Είναι ανθρωπολογικό το πρόβλημα. Δηλαδή αυτός ο τύπος θα φάει τον εαυτό του μέχρι να μείνει τίποτα. Αυτοί οι οποίοι την κοπάνησαν νωρίς, που παίξαν και αυτοί ρόλο, έτσι δεν είναι, που την κοπάνησαν νωρίς και ευνοήθηκαν από τη Δήμητρα, έτσι δεν είναι. Δηλαδή τι ήδη ευνοήθηκαν από τη Δήμητρα. Ότι είναι, ότι μπορείς να ζήσεις μόνο αν τα έχεις καλά με τη γη σου. Αυτό θα πει στην πραγματικότητα. Και ότι το οικοσύστημα, τον τρόπο ζωής σου, όλα αυτά θα πρέπει να τα θεμελιώσεις πάνω στο υγιεινό επίπεδο. Σήμερα, εδώ σε εμάς, τι κάνουμε δηλαδή, μαζευτήκαμε όλοι στην Αθήνα, στο τέλος ξεχάσαμε τι σημαίνει να ζει σαν άνθρωπος πάνω μέσα στη φύση, μέσα στον κόσμο κτλ. Και καταντήσαμε με δανεικά, απληστία, αλληλομαχία και ό,τι καθεξής. Την παθητικότητα στην ουσία. Παθητικότητα αυτή είναι. Έχουμε πολιτισμική δημιουργία στην νεότερη Ελλάδα. Συντήρηση θα λέγαμε. Άτομα δημιουργούς έχουμε. Συλλογική δημιουργία δεν υπάρχει. Όχι. Δεν έχουμε συλλογικό νεωτερικό πολιτισμό. Όχι. Είχαμε ποτέ. Νεωτερικό πολιτισμό όχι. Όχι. Αλλά από την αρχαιότητα μέχρι και την Οθωμανοκρατία ο ελληνικός κόσμος, ο ελληνικός λαός παράγει πολιτισμό. Και μάλιστα με τέτοιο τρόπο που σε πολλές φάσεις δεν φαίνεται η ατομική δημιουργία πουθενά ως προσωποποιημένη, ως επώνυμη. Υπάρχει όμως συλλογική δημιουργία. Αυτή είναι αναφέρω το δημιουργικό τραγούδι. Κάτι το συγκεκριμένο. Σήμερα τι υπάρχουν, παρά ατομικά τραγούδια. Δεν υπάρχει συλλογικό τραγούδι, έτσι δεν είναι. Δεν είναι αυτό κακό. Απλώς θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει συλλογική δημιουργία. Γιατί η συλλογική δημιουργία προϋποθέτει πολιτεία, προϋποθέτει αυτοδιοίκηση, προϋποθέτει πολλά πράγματα. Δεν είχαμε κράτος στην Οθωμανοκρατία, έτσι δεν είναι. Δεν είχαμε κράτος, είχαμε όμως τα κοινά. Τα κοινά ήταν αυτοδιαχειριζόμενα, αυτοδιοικούμενα. Πληρώναμε το δάσκαλό τους, πληρώναμε τον παπά τους, εκλέγανε τη δημοκρατία τους, ανακαλούσαν τους αρχόντους όταν δεν τους θεωρούσαν εντάξει. Βέβαια είχαμε και κοινά ολιγαρχικά, στο μέτρο που ήταν ορεινά και με γεωργικά κτλ. Αλλά είχαμε και κοινά δημοκρατικά, στο μέτρο που ήταν του μακρινού εμπορίου και έτσι δεν είναι, και της θάλασσας κτλ. Όμως τα αρχαία θέσμια, οι αρχαίοι τρόποι μέσα των οποίων οι άνθρωποι ήταν πολίτες, με μικρές τροπολογίες, όπως λέει ο ιστορικός, επιβίωναν μέχρι το 1733. Λοιπόν, αυτό που φτιάχτηκε μετά το εισαγόμενο κατασκεύασμα που ήρθε και φορέθηκε πάνω στην ελληνική κοινωνία μετά το 1733,
κατέπνιξε κάθε πολιτισμική δυνατότητα αυτού του τόπου. Οπότε μόνο τα άτομα πια, λόγω του ότι, πώς το λένε, για λόγους επιβίωσης, έτσι δεν είναι, έκαναν ό,τι έκαναν. Και εδώ πει το εξής, μια που λέτε αυτό, ότι είναι άλλο πράγμα αμόρφωτοι ή απέδευτοι άνθρωποι υπάρχουν σε όλα τα κράτη του κόσμου. Είναι άλλο πράγμα ο αμόρφωτος Έλληνας και άλλο πράγμα ο αμόρφωτος Γάλλος. Άλλο πράγμα ο αμόρφωτος Έλληνας, άλλο πράγμα ο αμόρφωτος Άγγλος. Γιατί ο πολιτισμός είναι η περιραίωση ατμόσφαιρα. Δηλαδή ο αμόρφωτος Έλληνας, ο απέδευτος Έλληνας έχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα. Ναι. Αυτή. Ναι. Ενώ ο Γάλλος έχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα άλλη. Επομένως έχει, δεν έχει. Δεν ξεκινάει από άλλο σημείο κίνησης για να ξεπεράσει αυτή την κρίση. Παράδειγμα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Αυτό που λέω σε φέρει για τον Μακρυγιάννη. Ναι. Ήταν ένας από τους πιο αμόρφωτους ανθρώπους, συγχρόνως όμως ήταν ο πιο αμορφωμένος της εποχής του. Δεν θα ακούσαμε όνομα. Ο Σεφέρης για τον Μακρυγιάννη. Ναι. Ο Σεφέρης λέει ότι ήταν ένας από τους πιο αμορφωμένους ανθρώπους της εποχής του. Ήταν αγράμματος όμως. Αλλά αυτός ο αγράμματος κάθισε να μάθει γράμματα για να μπορέσει να γράψει την άποψή του για την Επανάσταση. Έτσι δεν είναι. Άρα δηλαδή ήταν κάτι. Το να είσαι κάτι είναι τελείως διαφορετικό από το να είσαι γραμματισμένος ή αγράμματος. Το γραμματισμένος ή αγράμματος είναι επικάλυψη. Το σθένος του ανθρώπου είναι αυτό που φτιάχνει τον άνθρωπο. Πάντως αυτό που λέτε, εγώ το συνειδητοποίησα τώρα προχτές, ας πούμε, ήμουν στην Κομωτινή και στην Ξάνθη. Και κάναμε μία συνάντηση εκεί και τα λοιπά και έλεγα, ήταν και αρκετοί φοιτητές και τους έλεγα, ας πούμε, παράγεται εδώ πέρα, ήταν παιδιά κάποιοι που είχαν όρεξη να γράφουν στίχους, μουσικές και αυτά. Λέω, παράγεται, ας πούμε, εδώ τραγούδι. Δηλαδή τραγούδι ενός νέου παιδιού το οποίο εμπνέεται από τον τόπο που ζει. Το πώς είναι τα βουνά, ας πούμε, πίσω από την Κομωτινή, Ροδόπη, ή το φως πώς είναι, ή το χρώμα από τα χρώματα πώς είναι, ή η βόλτα πώς είναι στην Κομωτινή. Δηλαδή συνειδητοποίησα ότι και το τραγούδι, ας πούμε, είναι μεταπρακτικό. Δηλαδή άλλο είναι να αγαπάς, έναν δημιουργό, έναν τραγουδιστή, να είναι το ειδωλό σου, ας πούμε, να πεις μ' αρέσει η φωνή αυτού του ανθρώπου, μ' αρέσει ο λόγος της Νικολακοπούλου, του Παπαδόπουλου, οτιδήποτε. Αλλά παράγεται τραγούδι. Δηλαδή, αυτό είναι, γιατί αν φτάσουμε και πούμε τι σημασία έχει από πού προέρχεται ο δημιουργός, καμία σημασία δεν έχει. Αλλά όταν δεν αποτυπώνεται μέσα στην έκταση του τόπου, ας πούμε, ιδιοπροσωπία, ιδιομορφία, δηλαδή κάτι να βγαίνει, δεν εμπλουτίζεται τίποτα, είναι πάλι μεταπρακτικό το φαΐ. Πάλι από μια κεντρική οδό θα πάρεις. Όπως το ρούχο, το παπούτσι σου, την τροφή σου, το βιβλίο κτλ. Δηλαδή χρειάζεται πάλι να αυτό που λέμε τώρα και τόσο απλό δεν το σκεφτόμαστε. Γιατί όσο είναι παχές οι αγελάδες, ποιος θα κάτσει να σκεφτεί τώρα, αν ήρθε τραγούδι από την Ήπειρο ή αν ήρθε κάποιο παιδί που να έχει ταλέντο και να έχει μεγαλώσει στην Ξάνθη ή στην Πάτρα ή στην... Καλά, η Κρήτη βγάζει ακόμα πάνω στη φόρμα αυτή, ας πούμε, βγάζει λόγο ζωντανό και σχολιάζει την επικαιρότητα κτλ. Αλλά λέω ότι είναι πράγματι έχουμε χάσει τα μπαχαρικά μας, δηλαδή έχουμε χάσει τη μυρωδιά μας, ας πούμε, την προσθετική πάνω σε αυτό που υπάρχει σαν προϊόν. Το καλό τραγούδι που κάποιοι μπορεί να γράψουν. Γιατί χρειάζεται κοινωτικός βίος, αυτό που λέμε. Δηλαδή, κάπως να είναι εύρωστοι οι άνθρωποι, να καθρεφτίζεται το πρόσωπο του ενός τον άλλον στις μικρές κοινωνίες. Και να σας πω κάτι, εμένα με απασχολούσε και αυτό που λέτε, πέρα από τη διάβρωση των χρημάτων, των πακέτων, των κομματικών χρωμάτων κτλ. Και ό,τι πήγε να αποπροσταλλωθεί, τώρα και με τον Καποδίστρια, όπως λέγεται αυτό το πράγμα, που τους σπάσανε πάλι σε άλλα κομμάτια, πάλι είναι ένα αυτού και από την αρχή που χρειάζεται ζυμώσεις. Πάλι δηλαδή αλλάξανε κάποια μέτρα, κάποια σταθμά και χρειάζεται πάλι κάποιους θερμούς, να το πω και έτσι, συγκολητικούς μηχανισμούς για να μπορέσει να ζωντανέψει η επικοινωνία, να έρθουν σε επαφή άνθρωποι που δεν ταιριάζανε. Δηλαδή δύο κοντινά χωριά δεν είχαν καμία σχέση ποτέ.
Και μοιάζει τώρα με τις συχνές αγελάδες να πρέπει να συμβαίνει άγνωστοι άνθρωποι. Άρα εν γενός κάτι συμβαίνει και δεν αιματούται όλος ο οργανισμός από ένα κεντρικό, μια κεντρική φλεβική, πώς να το πούμε, ένα δίκτυο καλό. Όμως νομίζω ότι αυτό που δεν ξέρω αν είναι ικανή να οδηγήσω, αλλά γι' αυτό που λέτε το ότι πρέπει να υπάρχουν, να γνωρίζω, να έχω συνείδηση για να μπορώ να ενώσω κάτι, να μπορώ να συνεργαστώ με κάποιον. Αρχίζουμε από εκεί. Και ακόμα και αν φύγαμε τώρα το ζήτημα της παιδείας που πάει το κακό στο χειρότερο, έτσι, και αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός που και αυτό πρέπει να αναχαιτιστεί, δηλαδή πρέπει να υπάρχει το αίτημα τι είναι αυτά που μπαίνουν μέσα για διδαχή των νέων παιδιών. Αφήστε την κατεστραμμένη μέχρι εδώ συνθήκη, από εδώ και πέρα τι γίνεται. Είναι πραγματικά θέματα που μας έχει γονατίσει η επίγνωση ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είναι σαν να γνωρίζουμε ότι ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να πούμε, τα αυτιά είναι κλειστά και τα μάτια επίσης. Αυτό είναι κάτι που μας πέρασε, ότι δεν θα βρούμε το δίκιο μας και δεν θα βρούμε άκρη. Αυτό είναι για μένα είναι το πιο απελπιστικό που μας έχει συμβεί, έτσι δεν είναι. Γνωρίζουμε τι δεν πάει καλά, αλλά είμαστε αποθαρρυμένοι από το να το ονομάσουμε πραγματικά. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς γι' αυτό. Ναι, ότι είναι, ότι βιώνουμε ως απελπιστική την κατάσταση. Είναι κοινή αίσθηση όλων μας, έτσι. Αυτό το οποίο δεν είναι κοινή αίσθηση και δεν είναι δύσκολο και δεν είναι εύκολο να το πει κανείς, είναι ότι αυτή η κατάσταση έχει ακόμη δρόμο μπροστά της προς το χειρότερο. Όχι, είναι γιατί είμαστε τώρα σε κακή κατάσταση. Όποιος θέλει νεράκι να πάει να πει, δεν έχετε τρόπο. Βέβαια, ουδείς θέλει για άγγελ μου κακό ανεπόλου. Κανείς δεν θέλει να πει για τα χειρότερα. Εσείς πώς τα βλέπετε αυτά τα χειρότερα, δηλαδή τι βλέπετε τώρα για χειρότερο. Και βάσει με πτώση ένας από τους λόγους που αποφεύγω να γράψω σε αυτό είναι ότι αρκετά επιβαρημένη και απεισιόδοξη είναι η κατάσταση, μην προσθέσω και εγώ τα δικά μου. Αλλά βάσει περιπτώσει αυτό που έχω δει από τη μελέτη της ιστορίας και όσο μπόρεσα να καταλάβω τις κινήσεις τις ανθρωπολογικές μέσα στην ιστορία, είναι ότι θα περάσουμε μέσα από την καταστροφή των ελίτ, των ελληνικών ελίτ. Αυτό που λέγεται πολιτικό σύστημα, άνθρωποι, πρότυπα πολιτικών αρχηγών, ηγετών, πρότυπα μητροπολιτών, πρότυπα διανομμένων και ούτω καθεξής, καθηγητών πανεπιστημιακών κτλ. Φαίνεται ότι δεν θα μείνει τίποτα από αυτά. Και στο μέτρο που δεν θα μείνει τίποτα από αυτά, ανοίγει ο δρόμος για να γίνει κάτι άλλο. Διότι κατά ψέματα αυτός είναι ο ρόλος των ελίτ, των διανομμένων και το καθεξής, να επεξεργάζονται τα λαϊκά μαζικά βιώματα, προσανατολίζοντάς τα προς μια κατεύθυνση μέσω της οποίας το σύστημα μπορεί να αναπαραγείται. Αυτή είναι η δουλειά τους, αυτό είναι ο χαρακτήρας τους. Και γι' αυτό βεβαίως δεν περιμένουν και τίποτα από αυτούς. Εγώ νομίζω ότι σιγά σιγά η κατάσταση θα χειροτερεύει. Αυτοί προσπαθούν να επιβιώσουν φορτώνοντας τα βάρη στις πλάτες του κόσμου. Ο κόσμος όμως περιορισμένες αντοχές έχει. Θα υπάρξουν εμπόδια σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το σχεδιασμό. Που στηριζόμαστε. Ο κόσμος στηρίζεται κάπου αλλού, δεν στηρίζεται σε αυτούς. Στηρίζεται σε αυτό που έχει κληρονοδοτημένο ως κουλτούρα, σε όποιο βαθμό το έχει. Μέσα από τη γλώσσα, μέσα από τη θρησκεία του, μέσα από τα τραγούδια του, μέσα από αυτά. Στο μέτρο λοιπόν που αυτά είναι ακόμα στο υπόβαθρο της κοινωνίας ενεργά και μπορούν και τροφοδοτούν το υποσυνείδητο του κόσμου μας, ημών όλων δηλαδή, υπάρχουν δυνατότητες, διότι το σύστημα, είπαμε, υφίσταται κρίση διεθνώς.
Δεν υφίσταται μόνο σε εμάς. Αν ήταν μόνο σε εμάς, δεν θα είχαμε καμία προοπτική. Απολύτως καμία προοπτική. Δηλαδή η Ανάσταση περνάει μέσα από το θάνατο, μέσα από τη στάγνωση. Λοιπόν, ότι ο ελληνικός λαός ανεβαίνει τον Γολγοθά τώρα, χωρίς να είναι βεβαίως, πώς να το πω, άμωμος και άγρος, έχει τις ευθύνες του. Έχουν και άλλοι τις ευθύνες τους, αλλά έχει και εκείνο τις ευθύνες. Λοιπόν, αλλά δεν υπάρξει αλλαγή νοοτροπίας. Είναι αναπόφευκτο μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Και θέμα πια πίστης μεταφυσικής, εγώ δεν πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός είναι προορισμένος να εξαφανιστεί. Δεν είναι κρίσιμο όμως. Το χρονικό διάστημα, από τη θα καταστραφούν οι Έλληνες που λέτε εσείς, το χρονικό διάστημα μέχρι να εμφανιστούν οι καινούργιες Έλληνες που είναι αναπόφευκτο. Δεν είναι πολύ κρίσιμο το πόσο θα είναι αυτό το διάστημα. Είναι. Το παρήγορο είναι ότι ο χρόνος είναι πολύ συμπυκνωμένος. Τρέχει με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ενώ στις προηγούμενες φάσεις που πάθαμε την ίδια καταστροφή, παραδείγματος χάρη, οι ελληνικές ελίτ ή οι βυζαντινές ελίτ καταστράφηκαν και είχαμε την τουρκοκρατία στην Ελλάδα. Καταστράφηκαν. Δηλαδή η αριστοκρατία, η βυζαντινή, στο μεγαλύτερο μέρος έγινε οθωμανική και στο υπόλοιπο όσο είχε απομείνει έγινε φραγκική. Έτσι δεν είναι. Ο ελληνικός λαός έμεινε μόνος του πάλι. Και η ιστορία αυτή κράτησε έναν αιώνα σε απόλυτο ζόφος, δεν υπήρχε τίποτα. Και έπειτα ξαφνικά άρχισαν στον ορεινό χώρο να αναπτύσσονται πράγματα. Δηλαδή φύγανε οι Έλληνες από κάτω και πήγαν και πιάσαν τα βουνά. Και φτιάξανε πολιτισμό εκεί πάνω. Φτιάξανε αιτοφολές. Και άρχισαν μετά να πετάνε κατά σμήνη παντού στον ευρύτερο χώρο. Και σε λίγο, αν τα πράγματα πηγαίνουν λίγο πιο αριθμητικά, θα μπορούσαν να ξαναπάρουν την κυριαρχία μέσα στην αυτοκρατορία από τους Οθωμανούς. Λοιπόν, αυτή είναι μια περίπτωση. Η άλλη παλαιότερη περίπτωση είναι βέβαια στην ελληνοαρμαϊκή εποχή. Βέβαια ήταν ακόμα πιο αρχαϊκός ο πολιτισμός, ήταν οικουμενικός, δεν είχε αμφισβήτηση ευρύτερη διεθνή, προσελκύστηκαν οι Ρωμαίοι, αλλά η αρχαία ελληνική ελίτ καταστράφηκε. Με το πέρασμα στον χριστιανισμό δημιουργήθηκε άλλη ελίτ. Λοιπόν, τώρα στην εποχή που ζούμε, πιθανώς να είναι κολοβωμένος ο χρόνος, για να έρθω στις αποκαλυπτικές διατυπώσεις, έτσι. Λοιπόν, θα γίνει το ίδιο πράγμα πάλι. Και η νέα ελίτ, αν πούμε έτσι, που αν ευτυχίσουμε εμείς οι Έλληνες να συμβάλλουμε στον ανθρωπολογικό τύπο που θα διαδεχθεί τον νεωτερικό πολιτισμό, θα έχουμε επιτελέσει το ιστορικό μας. Ποια θα είναι η βασική διαφορά της νέας ελίτ από την προηγούμενη? Ο τύπος ανθρώπου που θα την κατευθύνει θα είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν θα καθορίζει τη βούλησή του, το τι θα κάνει κτλ. Από τις διεμβολές των συστημάτων. Δεν θα επηρεάζεται το τι λέει η τηλεόραση, από το τι λέει οτιδήποτε. Μέχρι να συστηματοποιηθεί και αυτός και ξανά την αρχή αυτή δουλειά θα κάνει. Ναι, ο πολιτικός, να το θέσω λίγο έτσι, ο πολιτικός αναμορφωτής, γιατί θα μιλήσουμε για κάποια αναμόρφωση, έτσι δεν είναι. Ο πολιτικός αναμορφωτής διέπεται από μία νομιμότητα. Δηλαδή ξεκινάει, ανατρέπει, διαλύει το παλιό σύστημα, για ένα διάστημα όλα πηγαίνουν καλά και στο τέλος αυτό γίνεται και εκείνος όπως ήταν πριν. Το σύστημα. Ναι, είναι το μύθος του Κάδμου. Υπερχαιρετά ήταν η προδιαγράψη. Όταν ο Κάδμος πήγε και σκότωσε το δράκοντα που εν πάση περιπτώσει εμπόδιζε τον κόσμο να πιει από την πηγή, έτσι, αφού τον σκότωσε, τον περιεργαζόταν και του λέει μια φωνή από πάνω, τι το περιεργάζεις το φίδι αυτό, τέτοιος θα γίνεις κι εσύ, στο τέλος. Δηλαδή υπάρχει μια, πώς το λένε, δεν υπάρχει έννοια της άπειρης προόδου στον κόσμο. Και όπως είπατε και όλα, μόνο στο, ας πούμε, στον Άγιο, όταν σκοτώνει το δράκοντα, τελειώσαν, δεν γίνεται. Ο ίδιος δράκοντας. Συνήθως από αυτό που μας λέει ο Κάρμος, αυτό είναι. Ότι θα γίνεις σαν αυτό που σκότωσες. Έχεις κίνδυνο να γίνεις σαν αυτό που σκότωσες.
λοιπόν, γιατί ο Μάνστη είναι να βαριέται με τη συνεχή, με αλλαγή των ελίτ. Αναδύεται όμως νέος τύπος ανθρώπου μέσα από τα τύπος πλησιάστερος στο παραδοσιακό πρότυπο του Αγίου ανθρώπου, δηλαδή του ανθρώπου εκείνου ο οποίος βρίσκει την, πώς το λένε, την πραγμάτωσή του, την ευτυχία του κτλ. Στο να κάνει το καλό και στο να θυσιάζει το ατομικό του ψηφάρι. Και εν τέλει ο κόσμος θα είναι αιωνίως ατελής, γιατί ο άνθρωπος είναι ατελής. Βέβαια. Αυτό είναι ο Πενάρδε δικό μου ποτέ. Βέβαια, διότι ξέρουμε ότι θα υπάρξει τελική κρίση. Δηλαδή τα πράγματα δεν θα ήταν τέλεια. Αν ήταν τέλεια στο τέλος, δεν θα χρειαζόταν κρίση. Και στον ελληνικό πολιτισμό οι εσχατολογικές, χιλιαστικές βασιλείες, ότι ο παράδεισος θα εγκατασταθεί κάποτε στην Κύπρο κλπ. Δεν ισχύουν. Θα αποκορυφθεί. Ότι η πραγματικότητα είναι τραγική. Δηλαδή ο κόσμος ελέγχεται από το τραγικό. Αυτό πρέπει να το έχουμε επίγνωση. Αλλιώς δεν φτιάχνουμε τίποτα. Αυτή η πάλι με το τραγικό είναι που σηκώνει τον άνθρωπο από το χώμα και τον ανεβάζει, τον κάνει κάτι. Εμείς συνήθως δεν ξέρω πόση ώρα έχει περάσει. Θα σας κάνουμε κατάσταση. Όχι, όχι. Δίνουμε πια από αυτό που έχουμε πει τη δυνατότητα να ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις από τους φίλους που είναι εδώ, εάν υπάρχουν. Έχουμε μας πρώτο πρόβλημα. Ό,τι είδα στο βιβλίο σας πριν να εκτεγράψει κάτι αντισώματα και να βάλουμε και το θετικό σημείο μέσα στη συζήτηση, θεωρώ ότι αν πάρουμε μια αναλογία από την παιδική φυσική, μια και τις επιστήματα πραγματικά, ότι συνυπάρχει καθόλου και το μαύρο και το άσπρο και το γιν και το γιάν. Άρα είναι θέμα επιλογής τελικά τι θα επιλέξουμε σαν μέλλον και όλα αυτά τα βασικά δομικά στοιχεία που αναφερθήκα πριν στην κουβέντα, πολύ ωραία κουβέντα που πήγε σήμερα, είναι τελικά επιλογή τι θα πάρουμε εμείς και τι θα αφήσουμε μετά. Ότι η πορεία που εγγραμμένη ίσως να μην είναι η μόνη μας επιλογή, η επιλογή μας είναι τελικά δικιά μας. Από την αρχή του τέλους. Θέλετε να ακούσετε δύο ερωτήσεις ή θα πω κάτι. Θέλετε να το ξεχάσουμε. Ναι, ωραία. Λοιπόν, ως προς αυτό, εγώ στέκομαι στην εξής απάντηση, που φυσικά δεν είναι δική μου, αλλά την έχω αναπτυστεί. Και προσπαθώ να κινούμε άλλο όσο μπορώ βέβαια με βάση αυτήν. Ότι ο άνθρωπος προέρχεται από το μηδέν. Είναι δημιούργημα εκ του μηδενός. Είναι αποτέλεσμα κλίσης ενός προσώπου, το οποίο πρόσωπο ορίζεται ως αγάπη. Είναι κλίση, δηλαδή καλεί το μηδέν πρέπει να υπάρξει με τον τρόπο τον αγαπητικό. Λοιπόν, δεν τα καταφέρνει, γιατί είναι μέσα στον χρόνο, έτσι δεν είναι. Τι σημαίνει είναι μέσα στον χρόνο, ότι μου δίνονται ευκαιρίες κάθε στιγμή καινούριες προκειμένου να το καταφέρω. Λοιπόν, επομένως, κάθε στιγμή καλούμε να διαλέξω, σωστά, επιλογή όμως, καλούμε να διαλέξω ανάμεσα στο καλό και στο κακό, έτσι, στο σωστό και στο αληθές και στο ψεύτικο. Λοιπόν, εάν έχω την αίσθηση ότι αυτό που με καλεί είναι το καλό και ότι το καλό είναι κατά μετοχή, δηλαδή δεν είμαι εγώ ο οποίος παράγει το καλό. Το καλό υπάρχει και εγώ μετέχω σε αυτό. Μετέχω σε αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι επιλέγω να μετάσχω σε αυτό. Δηλαδή η ελευθερία μου είναι αυτή η οποία είναι συνεχώς ενετοιμότητη, έτσι, ενετοιμότητη να πραγματώσει αυτό το που είναι καλό, υπεύθυνο και, πώς το λένε, και με συνέπεια. Στο μέτρο που γίνεται, που ο άνθρωπος το κάνει αυτό, ελέγχει το είναι του. Δηλαδή δημιουργεί μια γραμμή συνέπειας στο βιό του. Ο βιός του δηλαδή αποκτάει νόημα. Δεν είναι άσχετη μια στιγμή με την άλλη νοηματικά. Δηλαδή ένα χάος. Έτσι. Αυτό ήθελα να σας πω. Θα θυμίσω στην κυρία Νικολακοπούλου, όταν ήταν στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τότε που κάναμε οικονομία,
είχε τεθεί την απάθησα. Την απάθησα. Ξέρω γι' αυτό. Τότε είχε τεθεί ένα τεράστιο θέμα, παραγωγή και διανομή των αγαθών. Αυτό είναι το πρώτο αίτημα κάθε οργανωμένης πολιτείας. Έτσι. Λοιπόν, κανόνια ή βούτυρο. Θυμόσαστε, έτσι, το έχουμε ξαναπεί με τον κύριο Πεπεράς, κάποτε είχαμε ξαναμιλήσει. Λοιπόν, εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι δεν συνειδητοποιήθηκε το γεγονός από τους πολίτες ότι υπάρχει ένα σύστημα. Εάν στην ιατρική οι γιατροί ξέρουν το σύστημα το δικό μας και μας θεραπεύουν και τρέχουν σε αυτούς, κατά τη στοιχεία λοιπόν στο πολιτικό-κοινωνικό σύστημα τρέχουν στους πολιτικούς. Αυτοί έχουν τους συμβούλους όταν εκλέγονται, ίσως και τους κύριους καθηγητάς εκεί πέρα, τους καλούν και αποφασίζουν να λειτουργήσουμε. Οπότε γινόμαστε ενεργούντες και ενεργούμενα. Νομίζω προηγείται το ενεργούμενο και μην ξέροντας λοιπόν τι ρόλο παίζουμε εκεί μέσα στο μηχανισμό, τότε λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα διέξοδο και εκεί δημιουργείται η τάση των πολιτικών συστημάτων. Ήρθε από το Κομμουνιστικό Σύστημα πάνω στη Σοβιετική Ένωση δηλαδή. Όταν διώξαν τους τσάρους, είπαν ότι εμείς θα μοιράσουμε τα αγαθά ίσα. Το φιλελεύθερο σύστημα λοιπόν άρχισε να φωνάζει από πάνω με τους τότε προέδρους των ΗΠΑ ότι ακριβώς εσείς δεν έχετε ελευθερία στο κομμουνιστικό σύστημα και έχουμε εμείς. Αλλά όταν εννοούσαν ελευθερία, δεν εννοούσαν ελεύθεροι να εκφράσουν τη γνώμη, αλλά εμείς έχουμε ένα φιλελεύθερο σύστημα που μπορούμε να παράγουμε αξίες, ιδανικά και αγαθά. Και εκεί στο αγαθό παίρνει και ο πολιτισμός. Αλλά εσείς ακριβώς γιατί οι πολυκομμουνιστές δεν παρήγαγαν αγαθά. Ανθρωπιστικά αγαθά. Η αγάπη που λέει και ο ανθρωπισμός. Εκεί σκοτώθηκαν λοιπόν, έγινε ο ψυχρός πόλεμος και τελικά σήμερα επικρατεί το φιλελεύθερο σύστημα όπου ακριβώς παράγεται οτιδήποτε, αλλά από ανθρώπους οι οποίοι ακριβώς έχουν τη δύναμη να παράγουν αυτά τα αγαθά, βάζουν και επιμένουν στη λέξη αγαθό, όπου εκεί μπορεί να προσθέσει κάτι και το τραγούδι που είπατε εσείς και οποιαδήποτε παραγωγή. Το ερώτημα είναι, οι πολίτες ξέρουν αυτή τη λειτουργία και κάθε φορά πώς συμμετέχουν σε αυτή τη λειτουργία μέσα από τη τηλεόραση, τι τους λένε δηλαδή, τι τους παράγουν. Οι καθηγητές λένε, εμείς έχουμε τη γνώση. Εμείς λοιπόν οι απλοί, γιατί και εγώ έτυχε να είμαι εκπαιδευτικός, και ακριβώς λέγαμε πολλά τα οποία δεν συμφωνούσα και εγώ ίδιος, αλλά είμαι και εγώ ενεργούμενο, έτσι. Και γι' αυτό ρωτώ, πώς θα λυθεί αυτό το ζήτημα, εάν δεν πάμε στο λαό, σε εμάς εδώ πέρα, να γίνουν σεμινάρια, να ξέρουμε πώς λειτουργούμε. Λοιπόν, εκεί το πρόβλημα, αλλιώς χανόμαστε όλοι και δεν ξέρουμε γιατί τα κάνουμε αυτά, γιατί δεν γνωρίζουμε αυτή τη λειτουργία. Ο γιατρός και εγώ ξέρω, πάρε αυτό το φάρμακο. Να ξέρω και εγώ τουλάχιστον, όταν συνεργάζομαι με τον γιατρό, ότι θα αναπτυχθώ καλύτερα. Ευχαριστώ, δεν ξέρω αν βοήθησε λίγο σε αυτό το συλλογισμό και αν θέλει και ο καθηγητής να στο σχολιάσει. Ευχαριστώ. Κρατώ απόλυτα την εγώριμη παρατήρηση. Το εξής, ότι δεδομένου ότι η παραγωγή στην Ελλάδα έχει πάει περίπατο και είναι πολύ θεμελιώδη ζήτημα, χωρίς παραγωγή δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα, πρέπει να προχωρήσουμε σε μια παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Είναι τον Κόνου Κάνεφ αυτό. Οπότε, τι θα πει παραγωγική ανασυγκρότηση. Παραγωγική ανασυγκρότηση θα πει να αναπαράξουμε αυτό το οποίο είχαμε και το οποίο οδήγησε εδώ, προφανώς όχι. Αλλά τι. Όντως, τα θέματα της παραγωγικής ανάπτυξης, ανασυγκρότησης, τεχνικών και ούτω καθεξής, τίθενται σε νέα βάση πλέον. Και θα πρέπει η ελληνική κοινωνία, θα πρέπει, λέμε τώρα εμείς, θα πρέπει, δεοντολογικά μιλάμε, να επανανακαλύψει το τι σημαίνει παραγωγή, βιώσιμη παραγωγή στον ελληνικό χώρο. Τι σημαίνει βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, θετικό, σωστό κτλ. Στην Ελλάδα της μετανεωτερικής εποχής. Με ευχαρίστηση, ικανοποίηση, ακούω ιδέες να ρίχνονται τελευταία στην κοινή συνείδηση, πάρα πολύ σωστές μου φαίνεται. Παραδείγματος χάρη, μια ζεύξη γεωργίας και θάλασσας, έτσι δεν είναι, του ορεινού χώρου με την ναυτιλία και μέσα κιόλας και κάποιος τουρισμός, είναι το νέο μοντέλο ανάπτυξης που χρειαζόμαστε. Σωστές ιδέες. Είμαστε βέβαια μακριά ακόμα από το να εντοπίσουμε
το πραγματικό, το σοβαρό, το συστηματοποιημένο, επεξεργασμένο νόημα αυτών των ιδεών. Πάντως είναι ένας προσανατολισμός προς μια άλλη κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ο οποίος μας ήρθε εμάς εδώ από την ιδιομορφία του προβλήματος ή τον παρατηρήσαμε και σε άλλες, ας πούμε, μέσα στην Ήπειρο, τη δική μας την Ευρωπαϊκή. Δηλαδή, είναι πρωτοβουλίες που πήραν και άλλοι που παρατηρούσαν, ας πούμε, την τωρινή συνθήκη. Ξέρετε τι λέω. Δηλαδή, έχει εφαρμοστεί, ας πούμε, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, κάτι τέτοιο, η σύνδεση ορεινού, θαλασσίου, τουρισμός και αυτά. Και από εκεί είδαμε κάτι τέτοιο και το σκεφτήκαμε για εμάς αυτό. Εγώ θα, από όσο ξέρω, μπορεί να δεν τα παρακολουθώ και όλα αυτά, από όσο ξέρω, η πιο σαφής άποψη γύρω από αυτό το θέμα έχει διατυπωθεί από τον Άσκερ Γιόρν, έναν δανό μεγάλο ποιητή και... Λέτε ξανά το όνομα του ποιητή. Άσκερ Γιόρν. Γιόρν. Λοιπόν, ο οποίος είπε ότι η βάση του νορδικού πολιτισμού, των βόρειων λαών δηλαδή, είναι ακριβώς ο συνδυασμός ελαφράς γεωργίας και ναυτιλίας. Μάλιστα. Και αυτός το διατύπωσε με πολύ πιο φιλοσοφικό πλαίσιο σε σχέση με τον Νότο, σε σχέση με την Ανατολή κτλ. Αυτή είναι στο ιδεοτυπικό επίπεδο η πρώτη καλή διατύπωση. Βέβαια την είχαμε εμείς εφαρμόσει και ήταν η βάση του ελληνικού πολιτισμού, δεν ήταν. Είχαμε, υπενθυμίζω, ότι ο ελληνικός κοινωνικός πολιτισμός στηριζόταν σε δύο διαφορετικές πηγές πλευράς. Τις εξωτερικές πηγές που πραγματοποιούνταν μέσω του μακρινού εμπορίου και τις εσωτερικές πηγές που βασικά ήταν το γεωργικό και το βιοτεχνικό πλευράσμα, το οποίο βεβαίως ποτέ δεν ακούσε για να θρέψει τον ελληνικό χώρο. Και είχαμε αυτή την ισορροπία. Στο μέτρο που το εξωτερικό πλευράσμα άρχισε να μεγαλώνει, όπως συνέβη τα τελευταία χρόνια, και περιορίστηκε το άλλο, φτάσαμε να μην πατάμε πιθανά, τώρα που και οι εξωτερικές πηγές εξαφανίστηκαν. Η καλή διαχείριση του ελληνικού χώρου πάντοτε ήταν ένας συνδυασμός του να έχουμε μια χώρα παραγωγική, ούτως ώστε όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα στο μακρινό επίπεδο, στον εξωτερικό χώρο, να μπορούμε να αναδιπλωθούμε και να στηριχτούμε. Και η μεγάλη ανοησία, η πρωτοφανής ανοησία, είναι αυτή που επικράτησε μετά τους μεταπολίτες. Που είπαν ότι δεν μας νοιάζει η εσωτερική κατάσταση, η εσωτερική παραγωγή, τώρα υπάρχει παγκοσμιοποίηση και ότι μπορούμε να τα ποντάρουμε όλα στο παγκόσμιο σύστημα. Θα παίρνουμε ιδανικά, θα μας δίνουν τα χώρα, θα μας δίνουν τα πλήρια κλπ. Και φτάσαμε σε αυτό το αδιάξιο. Νομίζω ότι στην ουσία του, από πλευρά δηλαδή στρατηγικής εθνικής, η διατύπωση και η διαχείριση του ζητήματος είναι με αυτά τα παραγωγή. Από εκεί και πέρα είναι θέμα τεχνικής συμβιβασμένης επεξεργασίας, να βρει κανείς μια διαξόδη. Μήπως πρέπει να ξαναδούμε, να ξαναμάθουμε από την αρχή και τον όρο δυνατότητα. Δηλαδή θέλω να πω το εξής, ότι ενώ, μια που είπα αυτό για τον Δανό, τον Γιόρ, ενώ όλοι οι λαοί, οι περισσότεροι λαοί στον κόσμο, όταν λένε δυνατότητα να κάνουν κάτι σε επίκαιρο χρόνο, πρέπει να το κάνει σε συγκεκριμένη στιγμή. Σε εμάς ο όρος δυνατότητα σημαίνει ασεβής πόθος. Έχω τη δυνατότητα, αλλά παρενέβη αυτό σε εκείνο. Αν διάβασε, ξεκινάμε το δημοτικό, αν διάβασε πολύ, θα παίρνει σε καλύτερο βαθμό το γυμνάσιο, στο γυμνάσιο μετά και πάει λέγοντας. Δηλαδή η δυνατότητα είναι ευσεβής πόθος στην Ελλάδα. Δεν είναι θα κάνω αυτό και το κάνω. Μήπως πρέπει να προσδιορίσουμε και αυτή μας τη σχέση με τον όρο δυνατότητα. Γιατί άλλο σημαίνει, μοιάζει να σημαίνει για εμάς τους Έλληνες και άλλο για τους υπόλοιπους λαούς της Ευρώπης. Τώρα υπάρχει μια διάκριση από τον Αριστοτέλη την κρατάμε. Είναι η διάκριση του δυνάμει και του ενεργεία. Λέμε, ο άνθρωπος είναι πρόσωπο. Και τι εννοούμε όταν λέμε πρόσωπο? Εννοούμε κάτι πάρα πολύ υψηλό, ωραίο κτλ. Είναι ο αγαπητικός άνθρωπος. Ο ελεύθερος, αυτός ο ανοιχτός, ανοιχτή καρδιά κτλ. Και είναι και ο μονάκριβος και πολύ αγαπημένος, έτσι δεν είναι? Λοιπόν,
Εννοούμε όμως, μιλώντας καθέναν για τον εαυτό του, ναι, βέβαια είναι πρόσωπο, και ξεχνά τη διάκριση του δυνάμει από την ενεργία. Δηλαδή, δυνάμει είμαι. Δεν κάνω τον προσδιορισμό αυτόν. Είμαι εικόνα Θεού. Κατ' εικόνα, δεν με έφτιαξε ο Θεός. Είμαι. Άρα λοιπόν είμαι θεούμενος. Αλλά αν δεν είμαι ενεργία, δηλαδή στην πράξη, τι κάνω για να εκφράσω στην πράξη αυτό που είμαι. Δεν καταλαβαίνω ότι αυτό που είμαι είναι αυτό που είμαι στην πράξη. Και όχι αυτό που προθετικά ή φαντασιωσικά πιστεύω ότι μπορεί να είμαι. Πρέπει να τα ξαναμάθουμε αυτά. Γιατί η παιδεία την οποία είχαμε, η παιδεία εντός εισαγωγικών, μας απομάκρυνε συστηματικά από την κατανόηση των στοιχειωδών ανθρωπολογικών γνώσεων. Αυτό που εμάς περιπτώσει, ο πατέρας μου, μένουν με συγκεκριμένο τρόπο, μου το είχε πει από μικρό. Μου λέει, κοίταξε παιδί μου, να γίνεις άνθρωπος. Εγώ έλεγα, θα πάω να σπουδάσω και να θα κάνω το άλλο. Δεν έχουν σημασία αυτά. Το θέμα είναι να είσαι άνθρωπος. Να γίνεις άνθρωπος, γιατί δεν είσαι. Αυτή η στοιχειώδης γνώση που ήταν κατάκτηση των Ελλήνων, της λαϊκής κουλτούρας, να το θέσω έτσι, αυτή εκτοπίστηκε, έσβησε, ξεχάστηκε. Οπότε βέβαια, ό,τι έχει η φαντασία μας, θεωρείται πραγματικότητα. Μετά. Χάνουμε την αίσθηση. Επίσης, χάσαμε την αίσθηση του ότι ο άνθρωπος δεν είναι εκφύσεως καλός. Οι αρχαίοι το ξέραν αυτό πάρα πολύ καλά. Πίστευαν ότι ο άνθρωπος είναι ζώο και μάλιστα όχι απλό ζώο, αλλά θηρίο. Έτσι, εάν δεν μάθει να είναι ενάρετο, να αυτοσυγκρατεί τις παρορμήσεις του και να σκέφτεται το συλλογικό καλό. Διότι πολίτης αυτό θα πιστεύει. Ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος έχει την ικανότητα να βάζει το εγώ του λίγο παραπέρα και να μπαίνει και για λίγο στη θέση του άλλου. Δηλαδή αυτό είναι ο άνθρωπος και όχι ο βιολογικός άνθρωπος. Ο βιολογικός άνθρωπος δεν είναι άνθρωπος. Είναι ενδυνάμει. Ναι. Πάντως αυτό που λέτε τώρα, εκεί πάνω που ήμουν στη Γωματινή, έτσι, υπόθηκε ότι κάνανε, ας πούμε, μια μικροέρευνα και λίγο, ας πούμε, χωρίς να το διατυπανίζουν, στα παιδιά έτσι του σχολείου, για κάποιες έννοιες, ας πούμε, τι σημαίνει αξιοπρέπεια, τι σημαίνει τιμή. Και για όλα τα παιδιά η τιμή ήταν το πόσο κάνει, ας πούμε, κάτι. Και σε μεγάλο ποσοστό. Και αξιοπρεπής ήταν αυτός που είχε ένα ακριβό αυτοκίνητο ή μια ωραία φιλενάδα. Ή φόρεγε ένα ρούχο, πώς να το πω, μισινιέ, ένα φημισμένο ρούχο. Αυτός ήταν ο αξιοπρεπής κατά τα παιδιά. Θέλω να πω και πάθανε όλοι. Ξαναμπήκε, ας πούμε, κάτω η συνθήκη του ότι είναι μερικά πράγματα που πρέπει να υποθούν πάλι. Ναι, δηλαδή στο παιδί να υποθεί, γιατί το παιδί πρέπει να ρωτήσει τον πατέρα του. Και αν ο πατέρας του θυμηθεί, καλώς, αλλιώς το παιδί θα καταλάβει ότι ούτε ο παπάς του δεν ξέρει. Δηλαδή πρέπει να ξαναγίνει κάτι, να έρθει απ' έξω, ας πούμε, πάλι από το σχολείο κάπως, να συζητηθούν πράγματα τα οποία έχουν μείνει σε αναστεία ή έχουν πάρει μονάχα τη μία τους. Ποιας ηλικίας ήταν αυτό το παιδί? Ήταν μέχρι πρώτη γυμνασίου. Πάντως αυτά δεν έχουν ξεχαστεί. Όχι, μας βέβαια. Κάνανε να τα ξεχάσουν. Βεβαίως, αυτό σας λέω. Βάλει ο κύριος καθηγητής, ναι, αυτή τη διάσταση. Βεβαίως. Δηλαδή πάρα πολλά πράγματα πριν υπόθηκε για την παιδεία. Ότι πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Το δεν γίνονται, δεν γίνανε τυχαία αυτά. Γι' αυτό και προηγουμένως και ο κύριος που μίλησε και είπε για το φρικτό φίλτρο του ελληνοκεντρισμού, εγώ ήθελα να πω ότι είναι πολύ δυνατότερο το φίλτρο του αγγλοκεντρισμού, του γερμανοκεντρισμού. Και του αμερικανικού. Μην θεωρούμε, εγώ αρνούμαι τη λέξη ελληνοκεντρισμός, να δώσω αρνητική χρειά. Αρνούμε. Και από την άλλη μεριά πρέπει κάποια πράγματα να τα βάλουμε ότι έχουν έρθει και απ' έξω με την έννοια γιατί φοβόμαστε αυτό το παγκόσμιες συνωμοσίες.
Η παιδεία από μόνη της δεν καταστράφηκε από μόνη της. Η Ελλάδα από το 1800 τέλος προς 1900 πηγαίνει να σταθεί στα πόδια της. Ο καθηγητής ξέρει και εσείς και όσοι ασχολούνται με την ιστορία ξέρουν πώς γίνανε αυτά τα πράγματα. Εγώ αρνούμαι ότι οι Έλληνες έχουμε ξαφνικά ξεχάσαμε τι είμαστε και βρεθήκαμε με ένα βρώμικο DNA σήμερα. Υπάρχουν και οι πολύ δυνατές ευθύνες, για μένα οι πολύ περισσότερες, απ' έξω, από κάπου, αυτό που λέω από εδώ. Απλώς το λάθος το δικό μας ήταν από μια εποχή και πέρα που τα πήραμε άκρητα, που ήταν η εποχή των παχαίων αγελάδων και δεν καθίσαμε να τα σκεφτούμε αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά μέσα από όλα αυτά, να πω μόνο για να ρωτήσω στην κυρία, έχουμε μάθει να είμαστε καλοί μόνο στις δικαιολογίες. Θέλω να πω και δεν είμαστε καλοί σε τίποτα άλλο. Είμαστε ότι κάποιοι απ' έξω, οι οποίοι αν δεν είχαν έρθει αυτοί απ' έξω, θα ήμασταν εμείς οι καλοί. Και εμείς είμαστε οι καλοί. Θέλω να πω επομένως ότι στην Ελλάδα πρέπει να πάψουμε, κατά τη γνώμη μου, να είμαστε καλοί στις δικαιολογίες. Και να αρχίσουμε τις αιτιολογίες, το γιατί. Δηλαδή αυτό περιγράφει το σύνορα και η Λίνα και ο κ. Βιάκας είναι οι αιτιολογίες. Εμείς είμαστε καλοί πια μόνο στις δικαιολογίες. Πάντως είναι ισορροπία για μένα. Και αυτή η θέση, έτσι, την ίδια στιγμή που κανείς ψάχνει τα κακό σκηνικά του, είναι ισορροπία να ξέρει ότι δεν είναι μόνο αυτός που τα έκανε μαντέρα ή δεν άφησε αυτός τις πόρτες ανοιχτές, μόνο και βγήκαν έξω τα καλά και μείναν ή μπήκαν μόνο τα καλά από την πόρτα. Αλλά θα με ενδιαφέρει την κουρουζιάκα η απάντηση. Μισό λεπτό στα λεγόμενα της κυρίας, αν θέλει ο κύριος Γιάρκας να πει κάτι, για αυτό που είπε, για την παιδεία και για όλα αυτά. Εγώ θα συμφωνήσω ότι η ταυτότητά σου δεν πρέπει να έχει, είναι αδιανόητο να έχει αρνητική σημασία. Τι θα πει αρνητική, αυτή είναι η ταυτότητά σου. Αρνητική, κακή κτλ, αυτή είναι δική σου. Αν θεωρείς ότι είναι κακή, άλλαξε την να την κάνεις καλύτερα. Λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω ότι ο ελληνοκεντρισμός είναι αρρώστια. Αντίθετα, η εξάλληψη του ελληνοκεντρισμού και όχι η βελτίωσή του είναι η αρρώστια. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την παιδεία, είναι σαφές ότι έχουμε εγκαταλείψει την ελληνική παιδεία. Αυτό που διακινείται στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, όπως και προηγούμενα βέβαια, αλλά σε λιγότερο βαθμό, δεν είναι ελληνική παιδεία. Όσοι ξέρουν τι θα πει ελληνική παιδεία, σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Είναι αυτονόητο πλέον. Το ευτύχημα είναι ότι αυτή η παιδεία καταστρέφεται. Και μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για μια αναγέννηση της ελληνικής παιδείας. Στο μέτρο που το κύτταρο το ελληνικό, δηλαδή οι άνθρωποι, αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, στο ίδιο μέτρο θα χρειαστούν μια παιδεία η οποία να αντιστοιχεί σε αυτή την ανάληψη ευθύνης. Και αυτή θα είναι η νέα ελληνική παιδεία. Στο βιβλίο σας μιλάτε για την αξία της κλασικής παιδείας και αναφέρεστε σε αυτό το βιβλίο που λέει «Ποιος σκότωσε τον Όμηρο». Και θεωρείτε ότι... Λίγο πιο κοντά του πιο. Θεωρείτε ότι είναι ενήθικο το γεγονός, μάλλον η ανηθικότητα απορρέει από την έλλειψη αυτής της κλασικής παιδείας, αν καταλάβω σωστά. Πέρα όμως από αυτά που τοποθετηθήκατε τώρα όσον αφορά τη συνέχεια της παιδείας, θα υπάρξει μέσα στο καινούριο ανθρωπολογικό τύπο η κλασική παιδεία και με ποια μορφή. Κέρια ερώτηση, κέριο το θέμα. Ψάχνω να βρω λίγες λέξεις για να μπορέσω να πω μια απάντηση. Λοιπόν, όταν λέμε ελληνική παιδεία, εννοούμε την παιδεία ενός λαού ο οποίος έχει μια ιστορία 3.000 χρόνων, έτσι, πιθανόν να είναι και παραπάνω. Η βάση αυτή της παιδείας ποια είναι. Ο Πλάτωνας έλεγε ότι την Ελλάδα, στην πολιτεία που σπάθαμε θα τη διατύπωση, τέλος πάντων, πάντως έχει σημασία ότι αυτός ο ποιητής, δηλαδή ο Όμηρος, την Ελλάδα πεπέδευσε.
Δηλαδή αυτός της έφτιαξε την παιδεία, αυτός τη δημιούργησε. Ο Όμηρος ήταν σχολικό ανάγνωσμα τόσο για τον αρχαίο ελληνισμό όσο και για τον βυζαντινό ελληνισμό, καθώς επίσης και τον ελληνισμό της τουρκοκρατίας για κάποιους τελευταίους αιώνες της τουρκοκρατίας. Λοιπόν, ελληνική παιδεία χωρίς τον Όμηρο δεν υπάρχει. Η σύγχρονη ελληνική παιδεία δεν έχει Όμηρο μέσα της. Λοιπόν, ή τον έχει με την έννοια του, πώς το λένε, να λέμε ότι διδάσκουμε και Όμηρο. Υπάρχουν δύο πρότυπα στον ανθρωπολογικά πρότυπα που εισηγείται η ομερική παιδεία. Ο ένας είναι το, υπάρχουν πολλά, αλλά δύο είναι τα βασικά. Το ένα είναι το Αχιλλέα και το άλλο είναι το Οδυσσέα. Ο Αχιλλέας είναι το πρότυπο του ήρωα, του πολίτη, ο οποίος μετέχει σε μια συλλογική επιχείρηση, όπως ήταν ο πόλεμος στην Τρία. Λοιπόν, διδάσκει ο Όμηρος στο πρόσωπο του Αχιλλέα πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο Έλλην άνθρωπος στη συγκρότηση του συλλογικού, μέσα στη συλλογικότητά του. Εάν είναι άδικη η ηγεσία, θα αρνηθεί να υπακούσει τις διαταγές της. Εάν η ισοτιμία παραβιαστεί, θέτει εαυτόν εθελοντικά εκτός κοινότητας. Αρνείται να πολεμήσει. Βέβαια, εάν του σκοτώσουμε το φίλο, τα ξεχνάει όλα και θα πάρει να πολεμήσει. Λοιπόν, αυτό είναι το πρότυπο του πώς εισέρχομαι στο συλλογικό, πώς συγκροτώ ομάδα. Όταν βρεθώ σε χώρο μη θεσμισμένο, σε χώρο δηλαδή που δεν υπάρχει ισοτιμία, συγχωρία, δεν είναι έθνος εταίρων, όπως είμαι, λοιπόν, εκεί πέρα ισχύει το πρότυπο του Οδυσσέα. Εκεί είμαι ούτης, είμαι κανένας και προσπαθώ ξεγελώντας τους πάντες και τα πάντα να επιβιώσω, να κάνω αυτό που θέλω να πετύχω και να ξαναγυρίσω στην Ιθάκη. Λοιπόν, αυτό είναι η ελληνική ταυτότητα στο βάθος της. Αυτό τη δημιουργεί, αυτό το πρότυπο, αυτά τα δύο πρότυπα τη δημιουργούν. Αυτή όμως η παιδεία έχει ένα βεληνικές. Το βεληνικές αυτό φτάνει μέχρι το πατριδαγωφάγου. Από εκεί και έπειτα εισέρχεται ένα άλλο πρότυπο μέσα στην ελληνική παιδεία. Αυτό το άλλο πρότυπο είναι το πρότυπο του προσώπου. Είναι το πρότυπο το χριστιανικό. Στον Όμηρο λοιπόν προστίθεται το χαρμόσυνο άγγελμα, ότι υπάρχει διέξοδος από την κρίση η οποία σε κάποια στιγμή της ανάπτυξης του ελληνικού ατόμου θα φτάσουμε σε τείχο. Εκεί αυτός ο τείχος γκρεμίζεται από ένα άλλο πρότυπο. Λοιπόν, αυτή είναι η ελληνική παιδεία, με δύο λόγια. Δεν ξέρω αν φυσικά περικόπτω πράγματα, αλλά η ουσία νομίζω είναι αυτή. Εάν δεν ξαναχτιστεί η ελληνική παιδεία σε αυτή τη βάση επάνω, δεν είναι δυνατόν να μπορέσει το ανθρώπινο επικείμενο να κυριαρχήσει πάνω στα ησυχώνια συστήματα τα οποία το περιβάλλουν σήμερα και τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να καταργηθούν. Έχουν εισχωρήσει πλέον στο, αυτό που λέμε, στο DNA του ανθρώπινου είδους. Οι μηχανές, τα συστήματα, ο τρόπος αυτός, της απρόσωπης δόμησης των σχέσεων. Λοιπόν, αλλά πιστεύω ότι η ελληνική παιδεία απαντά στο πρόβλημα αυτό. Και στο μέτρο που απαντά η ελληνική παιδεία στο πρόβλημα αυτό είναι και το όχημα της επιβίωσής μας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καταρχήν, να σας πω το σαρμό. Από ό,τι κατάλαβα μόλις τώρα, νομίζω ήταν επόμενο βιβλίο που θα συμπληρώνει το τελευταίο σας. Μόλις προαναγγείλατε ένα επόμενο βιβλίο το οποίο θα συμπληρώνει το τελευταίο που γράψατε, από ό,τι κατάλαβα. Ουσιαστικά αυτό το βιβλίο εδώ είναι το τελευταίο μιας σειράς. Αυτά τα οποία αναφέρθηκα τα έχω αναλύσει ανοιχτά σε προηγούμενα βιβλία. Δηλαδή βασικά, να πω δύο λόγια, ας μου συγχωρεθεί.
Λοιπόν, ξεκίνησα να βάλω το θέμα του έθνους σαν κεντρικό ερευνητικό αντικείμενο εδώ και 25, ίσως και 30 χρόνια. Λοιπόν, τα δύο πρώτα, το εθνισμός και αριστερά και το έθνος και παράδοση, στοιχειοθετούν το ερευνητικό πεδίο, διαμορφώνουν μια πρόταση θεωρητική και προχωράμε. Ακολουθούν τα τρία βασικά μου έργα, μια τριλογία, το ένα είναι η έκρηξη του υποκειμένου, το δεύτερο είναι το πέρα από το άτομο και το τρίτο είναι το αυτοείδωλο νεγενόμενο. Λοιπόν, το υποκείμενο, το πρώτο, η έκρηξη του υποκειμένου, υποδηλεί ακριβώς ότι ο σύγχρονος πολιτισμός έχει φτάσει σε ένα σημείο όπου καταστρέφει αναιρεί το ίδιο του το υποκείμενο. Και μπαίνουμε στην ουσία του τι είναι υποκείμενο, ανατρέπουμε στην ελληνική παράδοση και καταλήγουμε σε κάποια σημαντικά πράγματα απαραίτητα για το παραπέρα. Με το πέρα από το άτομο δίνω μια απάντηση στο ποια είναι η απάντηση στην έκρηξη του υποκειμένου. Δηλαδή πρέπει να φύγουμε από το άτομο και να πάμε πέρα από αυτό, μπορεί να γυρίσουμε στον κολεκτιβισμό και προσπαθεί να προσδιορίσει την ουσία. Τι είναι αυτό το πέρα από το άτομο? Είναι ο τύπος ανθρωπολογικός που λέγεται πρόσωπο. Εν συνεχεία με το αυτοείδωλο νεγενόμενο προσπαθώ να απαντήσω στο ένιγμα της ελληνικής ταυτότητας, με την έννοια δηλαδή του τι είναι εν πάση περιπτώσει το ελληνικό έθνος και πώς εξηγούνται τα μεγάλα χάσματα, τα δύο μεγάλα χάσματα και τα τρία πιο σωστά που υπάρχουν ανάμεσα στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και στον βυζαντινό πολιτισμό και από τον βυζαντινό πολιτισμό στον νεοαυταρικό πολιτισμό. Με άλλα λόγια, γιατί γίνανε οι Έλληνες Ρωμαίοι? Είναι ένα ερώτημα σημαντικό. Γιατί έγιναν οι Έλληνες Χριστιανοί? Ένα δεύτερο ερώτημα. Και τρίτο, γιατί επιχείρησαν να γίνουν νεοαυταρικοί? Με τον τρόπο βέβαια που έγιναν. Σε αυτό απαντά αυτό το βιβλίο. Η κατάληξη όλων αυτών είναι ότι στην ανάπτυξη του ατόμου, διότι το βασικός τύπος υποκειμένου είναι το άτομο και σήμερα όπως και στην πάντοτε στον ελληνικό πολιτισμό, τον μεταμικηναϊκό εννοώ. Λοιπόν, κατέληξε στη διαπίστωση αυτού που λέμε ως στις πόλεως. Λοιπόν, και αυτή είναι την, πώς το λένε, διαπραγματεύτηκα στα δύο τελευταία βιβλία. Στο ένα βιβλίο ήταν «Ο σύγχρονος μηδενισμός», που γράφτηκε το 2008 και παρουσιάστηκε τότε που και εγώ ήταν η Αθήνα. Και το τελευταίο είναι «Ο Πατριωτοφάγος τώρα», που εστιάζεται ακριβώς στην περιγραφή αυτής της ιστορίας, δηλαδή αυτής της γνώσης. Στη σελίδα 18 του βιβλίου σας, στη σελίδα 18 του βιβλίου σας, έτσι όπως το διάβασα εγώ τουλάχιστον, δίνεται θετική αξία στο εγώ. Θετική αξία στο εγώ. Αν θέλετε. Ναι, θέλετε να θυμίσω τίποτα από το άρχισε 2018, τι θα το θα μας το. Αν ο κύριος καθηγητής το επιθυμεί, εξηγείτε τον τίτλο του βιβλίου σας, 2018. Με δεδομένο ότι ο Λακάν μας έμαθε διαπιστώνοντας ότι το εγώ έχει παρανοϊκή δομή, θα ήθελα μια διευκρίνηση, γιατί προηγουμένως, έτσι όπως το είπατε, άκουσα και αυτό στο λόγο σας. Θα μπορούσατε να το διευκρινίσετε αυτό, σας παρακαλώ. Θερμά. Δηλαδή πρέπει να εξηγήσω γιατί το εγώ είναι συναμφωτερικό. Δηλαδή, γιατί είναι θετικό και γιατί έχει αρνητικότητα το εγώ. Λοιπόν, είπα σε κάποια στιγμή ότι προσπαθώντας ο νους μας να συνειδητοποιήσει το τι είναι, το τι είμαι, διαμορφώνω μία αντίληψη ότι είμαι εγώ. Και αυτό το εγώ δεν έχει ούτε έκταση, ούτε χρονικότητα, ούτε εγώ. Είναι ένα σημείο αυτό το εγώ. Είναι μια απλή, ψηλή, δηλαδή χωρίς περιεχόμενο, έννοια.
και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αυτό είμαι. Ότι εγώ είμαι και εγώ ήμουν από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, δηλαδή από τότε που ήμουν μωρό. Και αν έχω κάνει και μάλιστα αισθάνομαι και υπεύθυνος για τις ανοησίες που έκανα όταν ήμουν μωρό. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, η συνείδησή μου πιστεύω ότι δεν με απατά. Ότι αυτό το εγώ υπάρχει. Από εκεί και έπειτα το ζήτημα είναι μπαίνω σε μια μεγάλη ταλαιπωρία να συνειδητοποιήσω μέσα από τα χτυπήματα της ζωής, μέσα τις προσπάθειές μου, τις δημιουργικές, τα λάθη κτλ. Να προσδιορίσω ποιος είμαι. Δηλαδή αυτό το εγώ ποιο είναι, τι είναι αυτό. Η απάντηση έρχεται στον άνθρωπο που ενσαρκώνει αυτό το εγώ. Λοιπόν, η ενσάρκωση του εγώ είναι, μπορεί να είναι είτε επιτυχημένη είτε αποτυχημένη. Η έννοια της υπαρκτικής αποτυχίας ή της υπαρκτικής επιτυχίας ορίζεται παραδοσιακά από την έννοια της αμαρτίας. Όταν οι αρχαίοι μιλούσαν για αμαρτία, μιλούσαν για αστοχία. Λοιπόν, είναι μια περιπέτεια η ενσάρκωση του εγώ και άρα η κατανόηση αυτής της ενσάρκωσης, η αυτοκατανόηση. Λοιπόν, και μελετώντας την διαδικασία αυτή σε αυτογνωσιακό επίπεδο, αλλά και σε ευρύτερο κοινωνικό, προστρέφω σε όλους εκείνους που έχουν περάσει από αυτή την έντονα, έχουν καταγράψει τις διαδικασίες αυτές, έχουν επισημάνει τις μαύρες σοπές που υπάρχουν στην ιστορία και στη διαδικασία αυτή και προσπαθώ να προσανατολιστώ. Λοιπόν, η υπαρξιακή κατηγορία του εγώ περιγράφεται στην πραγματικότητα με τέτοια λόγια. Εάν έρθω εκ των υστέρων περιγραφικά να πω τι ήταν αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό το πράγμα, θα καταλάβω ότι το εγώ είναι σχέση. Ότι το εγώ είναι κοινωνικό ως προς το περιεχόμενο του. Και δεν εξαντλείται όμως στην κοινωνικότητά του, πάντοτε υπάρχει κάτι το οποίο δεν μπορεί να εισακωθεί και το οποίο θα με τραβά συνεχώς προς τα πάνω. Εάν παραιτηθώ από αυτό, έχω πεθάνει, έχω ζήσει. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό που είμαι είναι ότι το εγώ, αυτό το εγώ ως Γιάκας Θόδωρος αυτή τη στιγμή είναι βιολογικά μεν η απεικόνηση του ατόμου, το εγώ του προσώπου στο πεδίο της ύλης ενέργειας, ψυχολογικά δε στο πεδίο της σημασίας και του κοινού λόγου, στο πεδίο των σχέσεων. Η προσωπικότητα, αυτό που λέμε προσωπικότητα. Πιο ικανοποιητική απάντηση, δύο λόγια δεν μπορώ να δυστυχώς να δώσω. Ο Μάκης είχε τη σκέψη ότι θα, ίσως να έπρεπε να είναι η τελευταία ερώτηση αυτή, όμως αν υπάρχει άλλη μια ερώτηση, εγώ πιστεύω ότι είμαστε ζεστοί τώρα και μπορεί να θέλουμε. Πείτε, κυρία. Ναι, πρόσθετε μας σας. Δεν είναι ακριβώς ερώτηση αυτό, θέλω να πω. Απλά όλο το κλίμα, ωραία, όμορφο είναι, σχεδόν συμφωνώ. Όμως αυτό που δεν μου αρέσει όλο αυτό το διάστημα και είμαι πολύ ενάντια σε αυτό, είναι ότι ό,τι ακούμε, όποιον συζητάμε και όπου βρισκόμαστε, έχουμε μονίμως ένα πρόβλημα. Ωραία, εντάξει, το ξέρουμε ότι είναι κρίση. Η ιστορία λέει συνεχώς είμαστε σε κρίση. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου τουλάχιστον. Απλά τώρα μας πείσανε περισσότερο. Αυτό λοιπόν που δεν μου αρέσει είναι ότι δεν καθίσαμε λιγάκι να πούμε και τι θετικό υπάρχει, τι συμβαίνει. Δηλαδή σήμερα το πρωί συμπτωματικά στο δεύτερο πρόγραμμα άκουγα κάποιον κύριο, δεν θυμάμαι το όνομά του, να λέει για την Κρήτη που έχουν προσπαθήσει να βελτιώσουν την κατάσταση στην αγροτική οικονομία. Και λέει ότι οι παππούδες μας, ξέρω εγώ, απλά σκάβανε. Τα εγγόνια όμως που έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό και πλέον έχουν γνώσεις, έχουν αρχίσει να βάζουν καινούργια θεμέλια στην αγροτική παραγωγή και ταυτόχρονα να κάνουν περισσότερη δουλειά στην τυποποίηση των προϊόντων, ώστε να μην παίρνουμε προϊόντα από το εξωτερικό, που θεώρησε πάρα πολύ θετικό σαν δουλειά. Ένα άλλο θέμα είναι ότι αυτό είναι τέλος πάντων μία ιδέα. Γενικώς οι νέοι άνθρωποι
Ναι, μεν υπάρχει το θέμα ότι ξέρω εγώ η παιδεία δεν είναι τόσο τέλειο, ότι δεν είναι βελτιωμένη, αλλά όλες τις εποχές συνεχώς γκρινιάζουν ότι είναι χειρότερο και χειρότερο και χειρότερο. Εγώ είμαι στην παιδεία, εντάξει, δεν λέω ότι είναι τέλειο και χάρμα, αλλά αν ρωτήσετε τους ανθρώπους που μάχονται και προσπαθούν, δεν θα πούνε εγώ κάνω βλακίες, δεν κάνω τίποτα. Όλοι θα πούνε κάνω την προσπάθειά μου, μελετώ περισσότερο. Υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμοι που μελετάει, που κοιτάζει για καλύτερες συνθήκες ζωής. Και επίσης οι νέοι, που ζω πολύ με τους νέους εγώ, βλέπω ότι έχουν βάλει πολλά λιθαράκια καινούριων ιδεών και επίσης και στη τέχνη πάρα πολύ. Αν δείτε τώρα στην Αθήνα πόσες εκδηλώσεις τέχνης υπάρχουν από νέους ανθρώπους, θα τους πείτε ένα μπράβο, αν μη τι άλλο. Δηλαδή, θα ήθελα λίγο να δώσω ένα αισιόδοξο μήνυμα σε όλη αυτή τη συζήτηση σήμερα, γιατί αισθάνθηκα λίγο άσχημα, να αισθάνομαι συνέχεια ότι δεν υπάρχει λύση και που είμαστε και τι βρισκόμαστε. Δεν μου άρεσε αυτό. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι οι νέοι έχουν κάνει φοβερές προσπάθειες. Πάρα πολλοί νέοι μελετούν. Εντάξει, η παιδεία στα σχολεία μπορεί να είναι ανεπαρκής. Υπάρχουν όμως νέοι που ξέρουν να σας πούν πράγματα για φιλοσόφους, για καινούργια τραγούδια. Γι' αυτό θαυμάζουν και τα δικά σας, επ' ευκαιρία, που κάτι έχουν να τους πούν. Όταν βλέπετε λοιπόν ότι δουλεύει κάτι θετικό, σημαίνει ότι υπάρχουν και θετικά πνεύματα. Ας το δούμε λιγάκι αυτό. Μια αισιόδοξη εικόνα θα ήθελα να δώσω στο τελευταίο μήνυμα τώρα σήμερα. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που κάνει η κυρία Νικόλα Κοπούλου. Αυτό λέω. Άρα, μα γι' αυτό το είπα. Δεν είναι απεσιόδοξο, είναι αισιόδοξο. Αυτό είπα τώρα. Δεν θα το καταλάβατε. Αισιόδοξο γιατί αναγνωρίζουν την ποιότητα. Αυτό θέλω να πω. Με το να ψαχτούμε και να βγάλουμε απ' έξω πράγματα είναι αισιόδοξο τελικά. Αυτό λέω και εγώ. Ναι, καταλάβατε. Δηλαδή. Νομίζω ότι ανοίξατε το παράθυρο. Τώρα και ο φρέσκο αέρα. Μπράβο. Δεν έχουμε. Αυτό ήθελα να σα πω. Αλλά ουσιαστικά όταν έχουμε, να το πούμε και έτσι. Συμβαίνει αυτό να σας το πω. Στις παρέες όταν έρχεται ένας γιατρός, όλη την ώρα λέμε «Εμένα γιατρέ με πονάει λίγο, εμένα με πονάει μέση, με εμένα». Δηλαδή θέλουμε και την ώρα που έχουμε τον γιατρό να ρωτήσουμε όλα τα συμπτώματα. Απλά θέλω να πω ότι και ο γιατρός όταν έρθει, εμείς γιατί να μην ξέρουμε και 2-3 πράγματα. Δηλαδή κάπου η εκπαίδευσή μας, η προσωπική, θα μας δώσει τη δυνατότητα και να αποκτήσουμε καλύτερη κοινωνικότητα. Φυσικά. Ήδη εγώ στον κύκλο μου, με την ιδέα της κρίσης, έχουμε ενωθεί πάρα πολλά άτομα και βρίσκουμε λύσεις. Λοιπόν, και να ενωθούμε και να κάνουμε καινούργιες ιδέες και πολλά άλλα πράγματα που εγώ αυτό θα ήθελα να δώσω σαν αισιόδοξο μήνυμα σήμερα. Να τα δώσω και νομίζω και η συχνή μας επικοινωνία εδώ πιστοποιεί την θέλησή μας για κάτι τέτοιο. Ευχαριστούμε πολύ. Συμφωνώ εγώ με όλα, δηλαδή τι συμφωνώ, χαίρομαι. Ουσιαστικά χαίρομαι και με τη διατύπωση της δυνάμωσης και της παρατήρησης του κάθε μέλους από εμάς, ας πούμε, γιατί είμαστε άνθρωποι που βλέπουμε, υποτίθεται, ένα έργο με τα ίδια μάτια, αλλά καθένας μας απολύτως υποκειμενικά. Οπότε, έχει κάποιος παρακαλώ, πείτε. Στο βιβλίο σας αναφέρεστε στον φιλόσοφο Παναγιώτη Κολβίνη και εκεί εκφράζεται μια διαφωνία, παρόλο που πιο πάνω αναφέρεστε και λέτε ότι τον εκτιμάτε απεριόριστα. Η αυτή διαφωνία αφορά όλο αυτό το έργο που μιλάει για την κακεξία του ελληνικού στοιχείου ή κάποιο κομμάτι. Δεν έχετε διαβάσει τον Παναγιώτη Κολβίνη. Ναι, και θεωρώ ότι είναι πολύ αξιόλογος. Ήτανε. Ο Κοντήλης είναι ένας από τους σύγχρονους δασκάλους. Δασκάλους, τίμιος και επιστήμονες που αγαπούν την αλήθεια και τη λένε όσο πικρή και αν είναι. Εγώ εκτιμώ απεριόριστα τον Κοντήλη, το γράφω άλλωστε. Εκεί που δεν ο Κοντήλης πρόλαβε ή δεν είχε τα ερεθίσματα ενδεχομένως να δουλέψει το θέμα, ήταν το θέμα του έθνους. Αυτό το άφησε στην άκρη, ίσως να προγραμμάτιζε να το κάνει στα επόμενα χρόνια, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε, το ελληνικό σύστημα υγείας τον τελείωσε. Έχει καλά πράγματα το σύστημα υγείας, αλλά είπαμε. Λοιπόν, σε τι μπορεί να ενίσταται κανείς απέναντι στον Κοντήλη.
Ο ίδιος ανέπτυξε την ιδέα, τη θεωρία της ισχύως, ότι δηλαδή στον αθέσμιστο διεθνή χώρο όπου συγκρούνται συστήματα δυνάμεων, εκεί πέρα είναι αφελής όποιος επικαλείται αρχές δικαιοσύνης, καταγωγή, υψηλή πολιτισμική κ.ο.κ. Πρέπει να μετράει τη δύναμη. Αν θέλει να το φέρονται σωστά, πρέπει να φτιάχνει δύναμη αποτροπής για να αντιμετωπίσει εκείνον που τον απειλεί. Δηλαδή πρέπει, όπως κάνει ο κάθε άνθρωπος, ο σόφρον, στην οικογένειά του και στο σπίτι του κτλ. Ξοδεύει όσα μπορεί να ξοδέψει από τα εισοδήματά του, φροντίζει να έχει ισχύ, να μπορεί να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις όταν οι καιροί έρθουν δύσκολα. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και τα έθνη. Τα έθνη κράτη σήμερα. Λοιπόν, ο ίδιος ανέλησε ανεπανάληπτα την κρίση του σύγχρονου πολιτισμού. Το βασικό του βιβλίο για μένα είναι αυτό, η παρακμή του αστικού πολιτισμού. Λοιπόν, όπου και εκεί, σε αυτό το βιβλίο μιλάει και για την νεοελληνική παρακμή. Αποκαλύπτει το περαδιακό σύστημα, πολύ πιο έγκαιρα, μιλάει, προβλέπει ότι η Ελλάδα θα καταντήσει έτσι, στο περιθώριο μιας μεταμοντερνικότητας χωρίς ανούσιας, χωρίς κανένα περιεχόμενο, εκτεθειμένη δυνάμεις που την περιβάλλουν και ούτω καθεξής. Και εν πάση περιπτώσει έμεινε εκεί. Είναι, πώς να το πω, στην πλειονότητά του το έργο του είναι αξεπέραστο. Εγώ δεν απαιτώ να είχε μιλήσει για τα πάντα. Εκεί που το έχω ψάξει εγώ έχω δει τις ανεπαρκίες του. Αυτό και μόνο. Σας πληροφορώ μόνο ότι το πρώτο μου βιβλίο δεν εκδόθηκε στην πρώτη του γραφή, διότι το απέρριψε ο Παναγιώτης Κορδίλης. Και με ανάγκασε να το ξαναγράψω, ευτυχώς δηλαδή που το απέρριψε, με ανάγκασε να το ξαναγράψω. Λοιπόν και το οφείλω πρόσθετη τιμή και ευχαριστίες γι' αυτό. Ερώτηση. Μία ερώτηση. Μία. Θα προσθέσω μια σύντομη ερώτηση για την... ο κ. Ζιάκας. Ναι. Είναι ειδικός και με απασχολεί η απάντηση στην ερώτηση. Η νεότερη Ελλάδα προσπαθεί να ανήκει και κατάφερε να ανήκει σε ένα ευρύτερο σύστημα που είναι το ευρωπαϊκό σύστημα. Το πρόβλημα που εκδηλώνεται, η κρίση όπως τη λέμε, έχει πάρει ειδικά χαρακτηριστικά γιατί είναι μέσα σε αυτό το σύστημα, το ευρωπαϊκό σύστημα και το ευρωπαϊκό νόμισμα. Εσείς λίγο πριν στην κουβέντα σας είπατε ότι το 1833 η Ελλάδα αποφάσισε να ακολουθήσει την Ευρώπη και να φορέσει θεσμούς που την οδήγησαν στο αδιέξοδο, αντί να παράγει ίσως δικούς της. Σήμερα στην Ευρώπη γίνεται η κουβέντα ότι τα έθνη πρέπει να υποχωρήσουν και να γίνει μια ευρωπαϊκή διοίκηση, ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα διοίκησης, να παραχωρήσουν δηλαδή όλα τα έθνη κυριαρχία και δικαιώματα σε μια ευρωπαϊκή οντότητα. Θα ήθελα σε αυτό τη γνώμη σας, εάν το βλέπετε ότι είναι σε μια θετική κατεύθυνση ή αν είναι κάτι το οποίο θα οδηγηθεί σε ήττα και σε εξαφάνιση. Ναι. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα στρατηγικής που απασχολεί την Ελλάδα, σε όσο πιο βαθμό απασχολεί βέβαια, την Ελλάδα σήμερα. Τι έγινε με τον ελληνικό κράτος. Η στρατηγική, η κατεύθυνση, ο προσανατολισμός πάνω στον οποίο υποδομήθηκε, καθορίστηκε από μία από τις συνιστώσεις του νεοελληνικού διαφωτισμού. Καθορίστηκε από την κοραϊκή συνιστώση. Οι απόψεις του κοραϊ για το πώς προς τα πού πρέπει να πάμε κτλ. Επικράτησαν. Δεν επικράτησε παραδείγματος χάρη η κεντροευρωπαϊκή ελληνική σχολή. Επικράτησε η παρισινή. Ο Ρήγας, ο Καταρτζής κτλ. Δεν έχουν καμία σχέση με τον κοραϊ. Είναι πολύ πιθανό ότι εάν επικρατούσε η δεύτερη σχολή, τα πράγματα να εξελίσσονταν καλύτερα για τον νεοελληνικό μόρφωμα. Όταν λέω παραϊκή, να δώσω δύο στοιχεία για το τι εννοώ. Εννοώ το εξής, αν έχετε προσέξει, αν έχετε διαβάσει,
το ιδανικό του κουραίου, όπως το διατύπωσε έτσι υπερβολικά για να γίνει αποτελεσματικός, ήταν να φτιάξει τον Γκρέκο-Γάλλο. Να πάρει τον Έλληνα και να τον κάνει Γάλλο και να είναι ταυτοχρόνως και Γκρέκος και Γάλλος. Ήθελε να πει δηλαδή να τον εξευρωπαϊσει, να τον εισαγάγει στο διαφωτισμό κτλ. Λοιπόν, δεν συνειδητοποιούσε ότι στην πραγματικότητα θέλει να κάνει ένα υβρίδιο το οποίο θα ήταν στήρο. Διότι τα δύο μπορούν να είναι παραγωγικά όταν συγκεραστούν σε ένα, στο μέτρο που δεν είναι αντιφατικά. Ο Κουραϊτζής δεν συνειδητοποίησε ποτέ ότι υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στην έννοια Γκρέκος και στην έννοια Γάλλος. Και το αποτέλεσμα ήταν ο νεοελληνικός πολιτισμός να ήταν προσδοκόμενο, δημιούργημα, γέννημα αυτού του Γκρέκο-Γάλλου. Αλλά ο Γκρέκο-Γάλλος είναι κάτι το στήρο. Δηλαδή η ελληνική ελίτ που δημιουργείται είναι κατά ανάγκη μεταπρατική, παρασιτική κ.ο.κ. Γιατί δεν έχει η ίδια εσωτερική δύναμη δημιουργίας. Λοιπόν, αυτό είναι το... Αυτή είναι η βασική απάντηση που, στο πρώτο σκέλος. Στο δεύτερο σκέλος τώρα, έχουμε ένα μπροστά μας το πρόβλημα του εξευρωπαϊσμού με την έννοια της συμμετοχής της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Υπάρχει ένας προγραμματισμός για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Αυτός όμως έχει ακολουθήσει κατεύθυνση πλέον που δεν έχει καμία σχέση με την κατεύθυνση που είχαν συλλάβει για το εγχείρημα αυτό οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλούσαν, είχαν υπόψη τους μια Ευρώπη των εθνών κρατών. Δηλαδή ότι θα ήταν μια ομοσπονδιακής μορφής πολυεθνοκρατική πραγματικότητα. Η Ευρώπη πλέον δεν βαδίζει προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ευρώπη βαδίζει στην κατεύθυνση του ότι θα είναι ένα υπερσυγκεντρωτικό τεχνοσυστημικό μόρφωμα το οποίο θα έχει κράτη πελάτες. Τα κράτη θα είναι πελάτες αυτής της τεχνοσυστημικής κεφαλής η οποία εδράζεται στην διαχείριση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αξιοποιώντας όλες τις μεγάλες απρόσωπες υπονομές που δημιουργούνται. Και με έναν τέτοιο τρόπο μάλιστα, ούτως ώστε να είναι σε μια καθορισμένη θέση στην αρχιτεκτονική της ιεραρχίας του παγκόσμιου συστήματος που έχει σαν κέντρο του τη Wall Street. Λοιπόν, μιλάμε δηλαδή για κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι άλλο, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την ανθρωπολογική πραγματικότητα των ευρωπαϊκών αθμών. Αυτό το σύστημα, έτσι όπως συνελήφθη και επιχειρείται να προχωρήσει, δεν πάει μακριά. Δεν είναι βιώσιμο. Δεν είναι βιώσιμο διότι δεν μπορεί να επιβληθεί στα προβλήματα επιβίωσης, βιωσιμότητας και τα λοιπά που, στα οποία μπροστά οι λαοί σήμερα έρχονται αντιμέτωποι. Άρα ο ευρωλιγορισμός μας έχει τέλος, έχει ημερομηνία λήξης. Και είτε θα συνδυαστεί η μοίρα μας με την αντίστοιχη των υπολείπων ευρωπαϊκών εθνών, πριν από όλα των εθνών του Νότου, έτσι δεν είναι. Το θέμα πάντως είναι ότι δεν παίζονται τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ούτε στο επίπεδο των σχέσεων της χώρας με την Ευρώπη. Παίζονται του παγκόσμιου συστήματος και εκεί τα πράγματα είναι πολύ ζωφόδη προς το παρόν. Η Σοβιετική Ένωση, θυμόσαστε πολύ καλά, ότι ήταν η Ένωση Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών. Μόλις κατέρευσε έγινε τα εθνικά κράτη. Εδώ λοιπόν, μήπως ακριβώς θα συμβεί το ίδιο, δηλαδή τα κράτη ακριβώς, εάν διαλυθεί η Ένωση η Ευρωπαϊκή, θα πέσουμε πάλι στα εθνικά κράτη πιθανόν και δεν ξέρουμε ποιο ποτέ θα πέσει στο... Και εγώ να κάνω μια ερώτηση και μάλλον συμπλήρωμα. Είπατε ότι επικράτησε ο Κοραής και αν επικρατούσε η άλλη άποψη θα συνέβαινε κάτι άλλο. Λοιπόν, παραμαστείτε τι θα συνέβαινε.
Δηλαδή πρέπει να δώσουμε νερό τώρα, γιατί είναι άνθρωποι. Η Κασία καλή. Διότι και από πού το συνάγουν. Δηλαδή, αν διαβάσει κανείς το Σύνταγμα του Ρήγα, συγκριτικά με τα αντίστοιχα κείμενα που χωράει ή τα κείμενα του Καταρτζή και άλλων του κείμενου του όλων αυτών, θα δει ότι οι άνθρωποι αυτοί γνώριζαν πολύ καλύτερα το τι είναι ο Ελληνισμός από τον Κοραϊδί. Και δεν είχαν μιμητικές... δεν είχαν ο μιμητισμός, ένας μιμητισμός υπάρχει πάντοτε, έτσι δεν είναι. Όταν προσβλέπεις έναν άλλο πολιτισμό και λες, εγώ πώς θα φτάσω σε ένα ανάλογο βιωτικό επίπεδο, κατακτήσω την πολιτική μου ελευθερία κτλ. Ο μιμητισμός όμως αυτός ήταν κυριαρχημένος από αυτό που λέμε ότι εγώ είμαι αυτό το πράγμα. Έχω αυτές τις ανάγκες και θα πάρω από αυτούς αυτό. Δεν θα αποβάλω τα δικά μου, θα πάρω και θα προσαρμοστώ. Υπάρχουν κείμενα τα οποία είναι πάρα πολύ ευρέα αυτής της σχολής, σε αυτό το... Η Κασία είναι. Τώρα, ό,τι έγινε, εγώ γεύωνε, γεύωνε στην ιστορία. Δεν είναι να αλλάζουν αυτά. Λοιπόν, να σας καληνυχτήσουμε. Ό,τι βλέπετε, μόλις μας ανοίξατε την όρεξη για πολύ ωραία συζήτηση. Οπότε, με την ευκαιρία, δηλαδή, ίσως και μέχρι να φτάσουμε στην άνοιξη φέτος, να ορίσουμε πάλι μια συνάντηση, ίσως, με κάτι που θέλετε εσείς να μας... Καλύτερα. Εντάξει. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι αυτό που είναι το πιο σημαντικό.